Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε στα 15 λεπτά μετά από τις 5, Libero 107,4, All About Harrison Air, στην πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήστανο Τζαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα, με Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου. Με πολλά και ενδιαφέροντα να αναφέρουμε σήμερα, όχι ευχάριστα βέβαια, μετά από ένα δύσκολο, όχι Σαββατοκυριακό, Σάββατο, γιατί εκεί επικεντρώθηκε η αγωνιστική δράση για τα μεγάλα τμήματα του Άρη, με ισάριθμες ήττες και με τον μπασκετικό Άρη πλέον να βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή. Υπάρχει ένα όνομα βέβαια που φαίνεται να είναι κοντά, η είδηση από το πρωί και όπως είχατε διαβάσει και από αργά χθες το βράδυ βέβαια στο Λαμπάουτ Άρης για τον Βαγγέλη Αγγέλη, ότι βρισκόταν πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου. Επιβεβαιώθηκε αυτό σήμερα μετά τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Γουλιέλμο. Θα έχουμε μετά τις 5.30, αν όλα πάνε καλά, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και για το κομμάτι του προπονητή αλλά και φόλης της ύλης, νομίζω, για τον μπασκετικό Άρη μετά τον break των 5.30. Θα μιλήσουμε φυσικά και για το ποδόσφαιρο, εκεί όπου είχαμε ακόμα ένα αρνητικό αποτέλεσμα, ακόμα μία ήττα ντροπιαστική, μην κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας, από τον Πανετολικό. Ο Άρης έχασε ακόμα ένα μάτς, με αυτοκαταστροφικές τάσεις είναι η αλήθεια, πληρώνοντας στον υπέρτατο βαθμό για ακόμη μια φορά τα λάθη του, και δύο να είναι αυτά που στιγμάτισαν το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου, αυτό δηλαδή του Δελιζήσει στο πρώτο ημίχρονο και του Σιώπη στην επανάληψη, από το οποίο προήλθε και το δεύτερο γκολ του Πανετολικού. Ένας Άρης που μαζεύει τα κομμάτια του, προσπαθεί να ηρεμήσει, προσπαθεί να βρει απαντήσεις σε αυτή την αγωνιστική κρίση που διανύει και να πάρει τα δύο παιχνίδια που έχει μπροστά του αυτή την εβδομάδα, με εργοτέλη για το κύπελο την Πέμπτη και με την Ξάνθη για το πρωτάθλημα την ερχόμενη Κυριακή, για να πάει να κάνει πιο ήρεμες γιορτές και να ανασυνταχθεί σε αυτό το διάστημα της διακοπής περίπου 3 εβδομάδων που θα έχει, αλλά με απαραίτητη προϋπόθεση πάντα να πάρει 2 νίκες στα παιχνίδια που έχει να δώσει αυτή την εβδομάδα. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωσεων της κινητής τηλεφωνίας. Μετά τις 6 ανάλογα και με τη ροή της εκπομπής, πιθανότητα θα ανοίξουμε και στις τηλεφωνικές γραμμές. Επαναλαμβάνω, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη μετά τις 5.30 τον Πασχετικό Άρη, αν όλα πάνε καλά και εντοπίσουμε τον καλεσμένο μας. Εντός Ελλάδος είναι, εντάξει, και εντός Θεσσαλονίκης κιόλα. Αλλά θα έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια μετά από τις 5.30 για τον Πασχετικό Άρη. Θα μιλήσουμε φυσικά και για το ποδόσφαιρο, αν και νομίζω ότι το μάτσο του περασμένου Σαββάτου δεν χρήζει και ιδιαίτερη κριτική, είναι η αλήθεια. Πώς δεν χρήζει? Όχι απλά χρήζει κριτικής, μπινελικίων χρήζει. Εντάξει. Κριτικής χρήζει. Γεια σου. Μόνο κριτικής χρήζει. Γεια σου, Χρήσανθε. Πού το είδες το γεια σου? Καλή εβδομάδα. Αντιφάστηκε η εβδομάδα αυτή. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Δεν λέω ότι δεν χρήζει ιδιαίτερη κριτική και ανάλυση. Από Κυριακή έλεγα, σε Κυριακή. Αλλά με έκοψε. Μας έκανε. Κυριακή Σάββατο. Ναι, γιατί χθες δεν τελείωσε. Και χθες άρχισε. Ποιο? Η εβδομάδα. Την Κυριακή αρχίζει ή τελειώνει? Σήμερα. Τη Δευτέρα δεν αρχίζει, υποτίθεται. Όχι, την Κυριακή αρχίζει. Την Κυριακή αρχίζει η εβδομάδα, μάλιστα. Εντάξει. Okay. Τι είπε εσύ εδώ, δεν χρήζει κριτική, άρα εντάξει. Κριτική και ανάλυση έλεγα, αλλά με διέκοψε που συνηθίζει να κάνει έτσι κι αλλιώ. Δεν χρήζει κριτική και ανάλυση αυτό το παιχνίδι που έκανε. Ιδιαίτερη. Δεν χρήζει ιδιαίτερη ανάλυση αυτό το παιχνίδι που έκανε. Αυτό το παιχνίδι που έχασε με τον μοναδικό τρόπο που θα μπορούσε να το χάνει. Δηλαδή, με κόκκινη κάρτα από το 28 και αφού και πάλι έτσι δεν γινόταν να το χάσει πάλι. Όλες. Πάλι δεν θα έχανε γιατί έπαιζε με 10 παίκτε. Έβαλε και αυτόν γκολ. Όλα σε σένα θα γίνουν. Και ποιος το έβαλε, ο Λουσέρο? Ο Λουσέρο το έβαλε. Ναι. Χαιρετίσματα, coach. Χαιρετίσματα. Είναι να σε θέλει μερικές φορές. Ναι. Και το έβαλε ο Λουσέρο. Με καταλαβαίνει τώρα οι συνάδελφοι, όλοι οι ρεπόρτερ του Άρη και ο Παντελίδης με καταλαβαίνουν για τον Λουσέρο. Δεν θυμάσαι τι υπόθηκε για τον Λουσέρο. Δεν θυμάσαι. Θα το πούμε εκτός αέρα. Εκείνο το βράδυ υπόθηκε κάτι για αυτόν. Από όλους τους παίκτες, για αυτόν. Αλφα. Σωστό. Αλφα. Σωστό. Η μοίρα είναι πολύ περίεργη, να ξέρεις. Σωστό. Τέλος πάντων, φάγαμε γκολ από κόρνερ.
Γιατί ο παίχτης μας που φυλάει το δοκάρι έπαιξε τσανταλίνα μανταλίνα. Ή μάλλον έπαιξε μήλα. Τι είναι, μήλα ή τσανταλίνα. Τσανταλίνα, όχι, πηδά κιόλα ανεβαίνει σε μια πλάτη. Μόνο μήλα. Έκανε ένα ολέθριο λάθος ο Μάνολης ο Σιώπης. Και πριν νωρίτερα ο άλλος μας ο παίκτης έδωσε assist στον επιθετικό. Ο Δελιζής. Κάτω από το κέντρο. Στο Μωράρ, ναι. Μάλιστα. Και ο άλλος μας ο παίκτης έκανε τη μοναδική ενέργεια που δεν πήρε ούτε την μπάλα ούτε τα πόδια. Πήρε το σορτσάκι. Το σορτσάκι. Πάει κι αυτός. Με μπουξεράκι Σούπερμαν. Ωραία. Και μετά. Μωράρ. Στο τέτοιο. Ναι. Και μετά. Στο. Στον γκολ που τρώμε το πρώτο. Η μπάλα περνάει από πέντε παίκτες μας. Οι οποίοι πέντε παίκτες μας μαρκάρουν ποιον. Τον πιο κοντό αντίπαλο παίκτη. Από το Δελιζήσι, το Βέλεθ, τον Χάνιο Μενέντεθ και δεν βγαίνει και ένα Γνωστόπουλο σε εκείνη τη φάση. Ναι, έπρεπε, και ποιο είναι ο τέτοιο ο παίκτη. Αυτό που χάνει το πέναλτι, ο Μάζουρεκ. Ο 1 και 30. Και έρχεται από πίσω ο Στόπερ και μας το καρφώνει. Ο Μαλής. Τον οποίο μνημόνευα την Παρασκευή. Ο Μαλής, ναι, το μνημόνευε, όντω. Δεν ξαναπιάσει κανένα άλλο παίκτη. Ξαναπιάσει το τέλο στο στόμα σου. Δηλαδή, πες ρε φίλε λίγο. Πες λίγο. Όλα αυτά. Και ξεφωνίζουμε τον Παντελίδη, τον Διαμαντόπουλο και τον Καρυπίδη. Μπορεί να μου πει για ποιο λόγο ξεφωνίζουμε τον Παντελίδη. Ας την διοίκηση. Η διοίκηση είναι αυτή που επιλέγει. Άρα η διοίκηση πάντα τα ακούει. Θα σου πω. Πες μου για ποιο λόγο ξεφωνίζουμε τον Παντελίδη. Θα σου πω λοιπόν. Και για του τρει εγώ θα σου πω. Όχι, τον Παντελίδη θέλω, τον προπονητή. Άσε, η άλλη είναι η διοίκηση. Η διοίκηση όταν η ομάδα χάνει θα τα ακούει. Τελειώσαμε. Πάμε. Ωραία, αυτό είναι το επιχείρημά σου δηλαδή για τη διοίκηση. Πρέπει να πάμε στον Παντελίδη. Γιατί τι να πω. Φταίει ο Καρυπίδη. Είναι δυνατόν να ξεφωνίζει τον πρόεδρο για την επιλογή του Δελιζήσι ή του Σιώπη μέσα στο παιχνίδι. Εγώ θα πω κάτι που ισχύει για του τρει. Συνολικά θα την κρίνω τη διοίκηση. Εγώ θα πω κάτι που ισχύει για του τρει. Δεν φταίει ούτε ο Παντελίδη, δεν φταίει ούτε ο Διαμαντόπουλο, δεν φταίει ούτε ο Καρυπίδη. Πε μου για ποιο λόγο ξεφωνίζει τον Παντελίδη. Άλλη την ερώτηση. Για ποιο λόγο ξεφωνίζει τον Παντελίδη. Γιατί ακόμα είμαστε ερερολάτρε κάποιοι. Εντάξει. Οι αερολάτρες. Ναι, οι αερολάτρες. Mm. Λοιπόν, και χωρίς να δούμε. Τι έκανε ο Πάκο αυτή τη Σαββατοκύριακο. 1-1 με την Τενερίφη. Μάλιστα. Δεν κέρδισε. Εντός έδρας. Πέμπτο μάτς χωρίς νίκη. Εντάξει, ναι. Δεν μου λέει με να κάνει αυτό ο Ρεχρήστα τώρα. Στην Ισπανία, ας κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ναι. Το θέμα είναι το εξής. Ότι ο Παντελίδης είναι ο τελευταίος που φταίει για αυτό το οποίο είδαμε το περασμένο Σάββατο. Όχι, εγώ λέω πού φταίει. Στο μάτς χθες. Ναι. Προχθές βασικά. Ναι. Στα μεγάλα λάθη. Ναι. Δεν μπορεί να πει ότι έχει κάποια ευθύνη ο Παντελίδης. Θα σου πω που φταίει. Για μένα δεν φταίει κάπου. Θα σου πω εγώ που νομίζω ότι φταίει ο Παντελίδης. Πού? Στο ότι βάζει τον Δελιζής και τον Βαλεριάνο στην ενδεκάδα. Και τους βάζει γιατί άκουσε τα ξεφωνητά της προηγούμενης εβδομάδας. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα έβαλε τον Τζανακάκη γιατί άκουσε τα ξεφωνητά της προ-προηγούμενης εβδομάδας για τον Κωνσταντινίδη. Στο Βαλεριάνο θα συμφωνήσω και εγώ. Θα πρέπει λοιπόν. Στο Δελιζής διαφωνούμε. Θα πρέπει λοιπόν ο προπονητής. Θα το πω με προσοχή αυτό που θα πω, γιατί κάποιοι θα το παρεξηγήσουν. Ναι. Θα πρέπει ο προπονητής. Δεν θα το πω έτσι όπως αρχικά ήθελα να το πω, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα το χρησιμοποιήσουν. Θα πρέπει λοιπόν ο προπονητής να έχει κλειστά τα αυτιά του στο τι λέει ο Τσαλτίδης, ο Παπαδόπουλος και ο κάθε ένας στην κερκίδα και να επιλέγει τους ποδοσφαιριστές που θέλει εκείνος και να στελεχώνει την ενδεκάδα του έτσι όπως θεωρεί ο ίδιος καλύτερο. Όχι επειδή ξεφωνίζουμε τον Κωνσταντινίδη ότι έκανε λάθος το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Εγώ ή οποιοδήποτε άλλος, προσέξτε τι λέω. Λέω να με γράφει ο προπονητής. Και δεν το λέω το ίδιο να κάνει για τον κόσμο και θα είμαι σίγουρος ότι κάποιοι στημένοι θα το πάρετε και θα πείτε «Είπε ο Τσαλτίδης, ο Παντελίδης να μας γράφει εκεί που δεν πιάνει μελάνη». Όχι, δεν το λέω έτσι. Να γράφει εμένα λοιπόν. Βάζει τον Τζανακάκη. Άρα μου δείχνει ότι επηρεάζεται. Βάζει, έχει την επιλογή του Μαυραϊκή, τρώει το ξεφώνητό του, τον αλλάζει. Βάζει τον Δελιζήσι. Τρώει ο Μενέντες το ξεφωνητό, τον αλλάζει, βάζει τον Βαλεριάνο. Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν νομίζω ότι επηρεάζεται. Τότε γιατί του αλλάζει. Τόσο πολύ πια. Γιατί αλλάζει πάντα αυτού που ξεφωνίζουμε. Όχι, ξεφωνείς εσύ κάποιον ναι. Και οποιοδήποτε επειδή δεν είσαι ικανοποιημένος από αυτόν. Το ίδιο ναι. Και ο Παντελίδης δεν ήταν ικανοποιημένος από τον Μενέντες στον παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Από τη στιγμή λοιπόν, που έβαλε Βαλεριάνο. Το Μαυράι, φίλε, στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ναι. Για να διατηρήσεις τα αποδυτήριά σου, άποψή μου, κρατάς το Μαυράι. Από την έκτη αγωνιστική και μετά δεν υπάρχει σταθερότητα στην αμυντική σου γραμμή. Πες μου λοιπόν γιατί βγάζεις το Μενέντεθ και βάζεις το Βαλεριάνο. Εγώ σου έλεπα και την Παρασκευή ότι θα το Μενέντεθ έβαζα. Μπορεί να έμπαινε ο Μενέντεθ βέβαια τώρα και να έκανε κανένα λάθος χειρότερο από αυτό που έκανε στον Ατρόμητο.
Εντάξει. Ναι, γιατί τον αλλάζει, φίλε. Γιατί δεν έμεινε ικανοποιημένο από την γενικότερη αμυντική του λειτουργία στο μάτς με τον Ατρόμητο. Άρα τώρα θα βγάλει το σιώπι. Και έχει αλλάξει τα τρία τέταρτα τη άμυνα. Άρα τώρα θα βγάλει το σιώπι. Πιθανό. Τι πιθανόν. Πιθανό. Είναι ικανοποιημένο. Ίσως δεν νομίζω να μην ικανοποιημένο. Τρίτο συνεχόμενο μάτς. Και ίσως το παιχνίδι τη Πέμπτη με τον Ατρόμητο. Α, την Πέμπτη. Είναι μια ευκαιρία για το σιώπι να μείνει στον πάγκο. Την Πέμπτη δεν θα μείνουν στον πάγκο αυτοί που, δεν θα, που είναι η ευκαιρία να ξεκουραστούν. Την Κυριακή θα μείνουν στον πάγκο αυτοί. Θα δούμε. Την υπάρχει, Πέμπτη. Υπάρχει πρώτα ένα άλλο παιχνίδι. Θα δούμε. Την Πέμπτη θα παίξουν όσοι δεν θα παίξουν την Κυριακή. Την Πέμπτη. Νίκο. Όχι όλοι, κάποιοι. Εντάξει, φίλε, δεν έχω 38 παίχτες. Ναι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Να παίξουν 18 και 18 την θέλει διαχείριση τον Παντελή τώρα γιατί είναι 3 μάτς 72 ώρες. Ναι, παίζει ο Κουέστα. Τρία μάτς, λέω, 2 μάτς 72. Ποιος θα παίξει, εσύ λες την Πέμπτη, ο Δελιζής ή ο Μαυράη. Ο Μαυράη πιστεύω εγώ. Καλά. Περίμενε εσύ να δεις τον Αλβανό. Θα δούμε, δεν έχουμε εικόνα ακόμα. Θα δούμε. Μπορεί να βάλει πάλι το Δελιζής. Όποιος παίξει την Πέμπτη δεν θα παίξει την Κυριακή. Λέω εγώ. Κάποιοι. Κάποιοι θα παίξουν και την Πέμπτη και την για Κυριακή. Τη θέση, για τους δύο που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Για το κέντρο της άμυνας και τα αριστερά. Ναι. Για το στόπερ λέω. Για τα στόπερ λέω αυτή τη στιγμή. Και για τα αριστερά και για τα δεξιά. Μην υποτιμάτε τον Εργοτέλη. Ποιος είπε τον υποτιμάω τον Εργοτέλη. Ναι. Συγγνώμη, υποτιμώ τον Εργοτέλη να παίξω Δελιζήσεις και ο Τζανακάκης. Όχι, με ποιος θες να παίξεις. Με τη λογική που το προσεγγίζεις. Ναι. Να κανονίσει ο Εργοτέλης, να κάτσει να χάσει ήρμα και ωραία όπως έχασε από τον ΠΑΟΚ και να μην μιλάει. Το πάλεψε με τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, είδα πως το πάλεψε μετά το 1-2. Μετά το 1-2 μπήκε το δεύτερο γκολ και σταματήσαμε. Άντε, σταμάτα μάλιστα. Τώρα, μην αρχίσω. Χαιρετίζω στο φίλο μου τον Γιώργο. Να είναι χαλαρός, πες του, ναι. Μην ασχοληθώ. Μάλιστα. Χαλαρά να κάτσουν να χάσουν. Δεν είναι έτσι. Τι ωραία. Δεν είναι έτσι, Χρυσάδε μου. Γιατί θα χάσουν. Να κάτσει να χάσει τώρα τι θέλει. Μην κατέβω τώρα κάτω. Πολύ ταλιμπάνι γέλιο αυτό σήμερα. Την Κυριακή να δεις πως θα είμαι. Την Κυριακή θα είναι. Θα είμαι ήρεμος. Θα είμαι ήρεμος γιατί θα είναι σε άλλη. Με family mood. Σε άλλο mood. Θα έρθω βόλτα. Θα είναι father mood. Θα έρθω βόλτα την Κυριακή. Παρ' όλα αυτά θα εργαστώ. Στο σχόλιο. Άρα μπορεί να μην. Τι. Στο μάτζ αρθώ. Θα έρθω, είναι κοντά. Λοιπόν, είμαι κοντά. Δεν έχει καλή παράδοση εκτός, γι' αυτό θα δούμε τώρα. Στην Ξάνθη. Όχι, γενικότερα φέτος. Πώς δεν έχω, τι δεν έχω καλή παράδοση. Πού δεν βασικά, είσαι. Δεν έχουμε καλή παράδοση όπου έχουμε πάει μαζί. Στα Γιάννενα ήρθες, χάσαμε. Και εσύ ήσουν στα Γιάννενα. Άλλο. Στη Νέα Σμύρνη εγώ δεν ήμουνα. Εγώ ήμουνα και στο Γεντικουλέ. Στη Νέα Σμύρνη δεν ήμουνα. 1-0, πολύ ωριακά όμως. Τι ωριακά. Ωριακά χάσαμε. Τι λέει αυτός. Ωριακά χάσαμε. Ωραία. Πήρα διπλό στη Ριζούπολη. Πολύ δύσκολα το πήρες όμως, Χρυσάνθη. Εκείνο το διπλό περίμενα είναι πολύ δύσκολο. Με υπηρεσιακό προπονητή, με Τόλι Τέρζαρο, έτσι. Πήγα και πήρα το διπλό. Αίτητος. Χωρίς προπονητή. Τη βδομάδα που έφυγε ο προπονητής. Αλήθεια είναι αυτό. Στη ΡΑΕΚ. Έφαγες 4. Εγώ τα έφαγα. Στον Ατρόμητο έφαγες 4. Έβαλα 2 όμως. Πρόοδος. Η Ξάνθη αναλογικά όμως. Ναι, τώρα τι θα γίνει. Άρα στην Ξάνθη τι θα κάνουμε τώρα. Θα φάμε 2 και θα βάλουμε 4. Θα βάλουμε 4. Μπορεί να γίνει. Αναλογικά έτσι δεν πάει, ρε φίλε. Ξάνθη, Άρης 2-4. Κοίτα, αυτός. Σκέψε να βγει 4-4. Γιατί άμα το δεις γεωμετρικά, έτσι πάει. Αυτός... 4-0, 4-2, 4-4. Αυτός ο Άρης με αυτά τα οποία κάνει γενικότερα είναι ικανός και για αυτό την Κυριακή με την Ξάνθη. Λοιπόν. Αλλά υπάρχει άλλο παιχνίδι πρώτα. Την λοιπόν, Πέμπτη, λίγο. Και είναι πολύ άκου σημαντικό. Άκου λίγο. Γιατί πολλές φορές λέμε πραγματάκια. Και όπως αποθεώνουμε στα καλά, δηλαδή είπαμε για το Σιώπη, ήταν σκύλος στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και όντως κάνει αυτό το λάθος. Το Σάββατο είναι απαράδεκτος. Και δεν είναι μόνο η φάση αυτή με αυτό που κάνει και καταδικάζει την ομάδα. Δεν είναι μόνο αυτό. Ας σοβαρευτούν λοιπόν. Δεν είναι αυτή η λειτουργία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι λάθη αυτά ενός τόσο έμπειρου παίκτος δεν λύσαμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λάθο. Είναι παιχνίδι λάθο. Και απ' την άλλη, δεν γίνεται ρε παιδιά να σταυρώσω εγώ τον Δελιζής που κάνει το πρώτο λάθο. Να τον φάω τώρα. Ή κάτι αχρή, άθλη που αφήνει τυπονοούμενα για στημένα και τέτοια. Και για τα παιδιά και για την ομάδα και για τον Διαμαντόπουλο και για τον Παντελή και για τη διοίκηση. Και... τι είπε δηλαδή, και να σα πω και κάτι. Θέλει ο Καρυπίδης με τον Διαμαντόπουλο και τον Παντελίδη να το στήσει. Και είναι στο κόλπο ο Δελιζής με το Σιώπη. Θα κάνει λάθος ο Δελιζήσης γυρίζοντας την μπάλα πίσω. Τέτοιο λάθος πιστεύετε θα κάνει. Πρώτον, σε μια ενέργεια του παίκτη Πανετολικού θα βάλει το τάκλι λίγο πιο, θα πέσει λίγο πιο αργά. Νομίζω ότι δεν κάνει καλά να μπούμε σε δικασία αυτή τη συζήτηση. Όχι, να μπούμε. Να μπούμε. Γιατί είναι άθλη
Είναι άθλοι. Αξία δίνει στου αντιαριανοί. Όχι, θα το πω. Εδώ αυτοί που αποθεώνουν να το δελυζήσει εδώ και ένα μήνα και λέγανε και δεν το βάζει. Βγαίνανε χθες και προχθές και λέγανε άντε φύγε και μην ανανεώσει. Πρέπει να σταματήσουμε κάποια στιγμή όμως. Πρέπει να σταματήσουμε κάποια στιγμή όμως να απαξιώνουμε την ομάδα μας. Και να δίνουμε δικαιώματα. Οι αριανοί, δεν λέω για τους άλλους. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να απαξιώνουμε την ομάδα μας. Με στην πίκρα μας και την τρέλα μας. Πάλι οι πιο όριμοι το ποδόσφαιρο είναι το σύνδεσμο. Αυτοί που λες ότι θα βγάλουν τη χαστουκέρα. Αυτοί που λες ότι θα βγάλουν τη χαστουκέρα είχαν πάλι την πιο όριμη τοποθέτηση. Από τη μία λένε στη διοίκηση ότι πρέπει να αντιληφθείτε όλοι σας, Καρυπίδη, Διαμαντόπουλε, Παντελίδη, παίκτες, ότι είστε στον Άρη και θα πρέπει να την ακούτε όπως σας αποθεώνει ο κόσμος και σας αποθέωνε ο κόσμος στο ξεκίνημα. Την ακούς, δεν μιλάς και φεύγεις. Τώρα βέβαια θα μου πει κάποιος, κάτσε ρε φίλε, μου βρίζουν τη μάνα. Άνθρωπος είμαι με το που έχει τελειώσει, τη μανούλα μου, μανούλα, που λέει και ένας φίλος μου. Μανούλα. Εκεί είναι η διαχείριση του καθενός. Δεν θα πω τον Νίκο, αν σου βρεις τη μάνα. Εντάξει, ρε, μισε, δεν έγινε και τίποτα. Είναι τα όρια του καθενός. Και πολύ εύκολα βρίζουμε και μάνες και τέτοια και τις δικές μας έχουν βρίσει κάποιοι. Πάρα πολύ εύκολα. Άλλα μα βρίσουμε τη δικιά του, άλλη ταράς. Σε κάθε περίπτωση, επειδή άκρη δεν βγαίνει, δεν απαντάς αυτά. Δεν απαντάς. Και για μένα έχει αξία. Το αφήνεις. Δεν απαντάς. Αλλά δεν μπορώ να σβήσω ούτε τα χρήματα που έχει βάλει ο Καρυπίδης, ούτε την προσπάθεια που έχει γίνει φέτος στην ομάδα. Σε μια στιγμή ξεχάσαμε και το Ρίσιο που το φτιάξαμε και το Χαριλάο που το φτιάξαμε και τους παίκτες που ήταν και το καλοκαίρι και όσα λέγαμε όλοι μας, με εξαίρεση για πρώτη φορά τους δημοσιογράφους οι οποίοι είστε στο 3 στα 3 που λέγατε πάμε για πρωτάθλημα, εσείς οι ίδιοι που τώρα λέτε πάμε να πέσουμε, οι ίδιοι άνθρωποι που μου λέγανε φέρε το Σιώπη και το Μαυράι και θα πάρουμε πρωτάθλημα, οι ίδιοι άνθρωποι μου λέτε τώρα θα πέσουμε. Τον έφερε το Σιώπη και το Μαυράι. Τι να κάνει, να μπει να παίξει, να τους κάνει φυσική κατάσταση, να τους βάλει σύστημα. Τι ακριβώς να κάνουμε. Εσείς οι ίδιοι που λέγαμε μπράβο στο Διαμαντόπουλο που έκλεισε με τα μισά λεφτά το Ματέο Γκαρσία, τώρα το βρίζουμε ότι είναι χαρτάκιας. Αποφασίστε ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ανά ένα μήνα θα αλλάζουμε. Δεν τους είπαμε μπράβο για το υλικό που φέρανε. Τώρα τους πούμε ότι δεν είναι καλό το υλικό. Τελικά είναι ή δεν είναι καλό το υλικό. Και επειδή. Είναι ή δεν είναι καλό το υλικό, ρε. Και επειδή η ομάδα. Θα σου πω εγώ. Είναι το υλικό είναι. Πολύ καλό είναι. Καλό για να βγει. Πολύ καλό. Για να πετύχει. Τέταρτο, πέμπτο, έκτο. Για να πετύχει το στόχο του. Αυτό. Εκεί δεν είναι για έχει για συγκεκριμένα κενά. Ναι. Τα έχουμε εντοπίσει από το καλοκαίρι. Το ξέρουμε εν γνώση μας. Δεν γινόταν να φέρει και άλλους. Δεν είχε ρε παιδιά άλλα. Έχει βάλει τόσα χρήματα. Δεν είχε άλλα. Μπορούσε μέχρι εκεί. Μπορούσε μέχρι εκεί. Ναι, θέλουμε αριστερό μπακ. Ναι, θέλουμε δεξί μπακ. Ναι, θέλουμε και ένα φορ. Ναι, θέλουμε και ένα extra εξτρέμ. Θα πάμε, πάρουμε. Θα πάρουμε όντως. Και εξτρέμ και μπακ και φορ. Θα πάρουμε, ναι. Όντως θα πάρουμε. Και θα φύγουν και 6 με 7. 6 με 7. Όχι αυτοί που διαβάζετε δεξιά και αριστερά θα φύγουν. Και υπάρχουν μέσα ποδοσφαιριστές που δεν είναι στη μαύρη λίστα. Κάποιοι στις είναι. Λίστες που κυκλοφορούν. Κάποιοι είναι, εντάξει. Ναι, ρε φίλε. Βάζουν το. Θα πω ένα όνομα με όλο το σεβασμό στο παιδί. Ναι. Γιατί είναι και πάρα πολύ καλό παιδί και πάρα πολύ σωστός επαγγελματίας και βοήθησε και πάρα πολύ πέρσι. Ναι. Λένε για τον Ιτζόγλου. Ναι. Το παιδί δεν έχει πάρει ούτε ένα λεπτό συμμετοχής. Φυσιολογικό είναι ότι δεν είναι στα πλάνα κανενός. Τέλος πάντων, το θέμα για να πάμε και στο break. Γιατί έχουμε και ένα ραντεβού, μην το ξεχνάς, Χρυσανθέ, γιατί σε βλέπω ανοίγεσαι. Σε λίγη ώρα. Είναι το εξής. Απλά να τελειώσω. Να τελειώσω για να. Να τελειώσω. Ναι. Εγώ θέλω από τον προπονητή μου να κλείσει τα αυτιά του. Και να κάνει τις επιλογές αυτές που πρέπει να κάνει. Και επίσης να αντιληφθεί ο προπονητής και να καταλάβει. Άσε, δεν θα το πω για το 200άρικο και το 500άρικο. Το κατάλαβε αυτός μόνος του. Αυτά που είπε στους παίκτες για 200άρικο και 500άρικο. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, και επειδή αυτό που θέλω να πω να πάμε στο break, επειδή η ομάδα είναι αυτοκαταστροφική μες στο γήπεδο, γιατί αυτό ήταν το περασμένο Σάββατο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, με αυτά τα οποία κάνει, δεν σημαίνει ότι και εμείς όλοι που είμαστε γύρω, δημοσιογράφοι, κόσμος, οποιοδήποτε, θα πρέπει να γίνουμε και εμείς αυτοκαταστροφικοί. Η ανακοίνωση Super 3 έδειξε τον δρόμο. Καταλήξω. Εφόσον λοιπόν έχετε τα κάκαλα,
Κερδίστε αυτά που πρέπει να κερδίσετε και βγάλετε την ομάδα στην το Ευρώπη. Ίδιο βράδυ, και πάτε ώρες, να πάρετε το κύπελλο. Το ίδιο βράδυ, λίγες ώρες μετά από αυτό το αποτέλεσμα και όλοι ήμασταν ακόμα ενθερμό, έχει βγει μια ψύχρεμη ανακοίνωση. Ψυχρό ήμασταν. Ναι. Και είναι αυτό που είπε και ο Χρύσανδος. Από αυτούς που δεν περίμεναν ότι θα έχουν τέτοια τοποθέτηση. Εντάξει, από τους οργανωμένους που θα ξεσπούσανε. Βγάλα μια ωραία ψύχρεμη και όρημη, εγώ θα τη χαρακτηρίζω σε μεγάλο βαθμό, ανακοίνωση. Λοιπόν, θέλει ψυχραιμία, θέλει ηρεμία σε αυτές τις καταστάσεις. Στα δύσκολα δοκιμάζεται μια ομάδα. Και θέλει και αποτελέσματα. Έτσι θα ηρεμήσει μόνο ο κόσμος. Ο κόσμος δεν θα ηρεμήσει. Να πάει να κερδίσει τον Εργοτέλη, να πάει να κερδίσει την Ξάνθη. Το αντίδοτο για τις γιορτές τουλάχιστον είναι δύο νίκες σε αυτά τα παιχνίδια. Μετά βλέπουμε. Τέλος ο Αγγέλου από το πρωί, όπως από την Πέμπτη, το Σάββατο το βράδυ, είπε ο Σταμάτης Μουρελής στην εκπομπή Post Game. Και το λέω αυτό γιατί ένας καλός φίλος και συνάδελφος μας έλεγε ότι το είπαν την Κυριακή. Το είπαν μια μέρα νωρίτερα λοιπόν εδώ στο Λίμπερο, να το αποδίδουμε στον καλό επαγγελματία κύριο Μουρελή, που είπε την είδηση αποκλειστικά μετά το μάτς με τον Προμηθέα. Και το All About Art το μόνο site που το έγραψε χθες, ενώ όλοι οι άλλοι ήταν εξαφίξεις. Δεν ξέρουμε, θα δούμε, ίσως και να, μπορεί και τε. Και πάνω σε αυτό θα έχουμε τη συζήτηση καλώς εχόντων των πραγμάτων. Δεν θέλω κουφά. Δεν θέλω κουφά. Δεν θέλω κουφά στην ομάδα. Ο Στέργιος κουφός πέρυσι ήταν στο Χολαργό. Ανέβηκε έτσι όπως ανέβηκε ο Στέργιος. Και δεν τον κράτησαν στο Χολαργό να παίξει Α1. Θα τον φέρουμε στον Αρή. Είπαμε. Δεν έχουμε λεφτά. Σφιχτό μειωμένο το μπάτζετ. Ήρεμα παιδιά. Μην το διαλύσουμε τελείως. Δεν σας πάμε. Θα τα πούμε live μετά. Πάμε στο break, Βασίλη Καβαδία, και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει για τον Μπασκετικό Άρη. Καλώς εγώ των πραγμάτων, θα έχουμε μια συνέντευξούλα αμέσως τώρα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αν το σηκώσει ο καλεσμένος μας. Και θα επιστρέψουμε μετά στα ποδοσφαιρικά, για να αναλύσουμε λίγο παραπάνω το τι έγινε το Σάββατο, ή μάλλον τι μπορεί να γίνει από εδώ και στο εξής. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο. Πάντα να προχωράμε μπροστά. Ό,τι έγινε, έγινε. Και το ίδιο ισχύει για τον μπάσκετ. Δηλαδή, δεν έχει ουσία τώρα να πάμε σε μια λογική να πούμε το τι έγινε με τον Αγγέλου μέχρι τώρα. Αυτό πρέπει να το κάνουν εσωτερικά μέσα στην ΚΑΕ. Και φαντάζομαι ότι για να το. Για να πάνε στην αντικατάσταση το έχουν ήδη κάνει. Και να πάμε παρακάτω. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Για το φίλο των 779 που λέει ότι με τέτοια φαγωμάρα Τρίπολη Πανετολικός είναι μεγαλύτερη φαβορή για Ευρώπη. Η ΠΑΕ ζητήσει από Super League να γίνει Δευτέρα το Ξάνθη Άρης, να το προσπαθήσουν έστω. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να αλλάξει. Γιατί να γίνει Δευτέρα? Με ποια λογική θα γίνει Δευτέρα, αφού και ο ΠΑΟΚ παίζει Πέμπτη, μετά παίζει Κυριακή. Λοιπόν, αφήνουμε για την ώρα στην άκρη τα ποδοσφαιρικά. Πάμε να ασχοληθούμε με τα μπασκετικά. Όπως είπε και ο Χρύσανδος, ό,τι έγινε, έγινε. Το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει. Και νομίζω ότι ο καταλληλότερος για να μας μιλήσει για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα είναι ο ισχυρός άνδρας ΚΑΕ Άρης, ο κύριος Γουλιέλμος. Τον οποίο κάνω προστάρισμα τότε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Γουλιέλμο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και καλησπέρα και στους ευρωτές σας. Είστε καλά καταρχήν? Δόξα την παράγοντα. Πολύ ωραία. Πάντως σήμερα. Κάνετε μια στροφή στις συνήθειές σας, δηλαδή βγαίνετε και μιλάτε στα μέσα ενημέρωσης. Δεν το είχατε συνηθίσει μέχρι τώρα, γενικότερα το αποφεύγατε. Μας το κλείσατε, όχι? Δεν σας το έκλεισα, απλώς δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Ωραία, λέω ότι κάνατε μια στροφή σήμερα, βγαίνετε και μιλάτε στα μέσα ενημέρωσης. Γενικότερα δεν το συνηθίσατε, δεν είναι, νομίζω λίγο πολύ πέρα από τη συνέντευξη που είχατε δώσει, δεν πολύ βγαίνατε στα μέσα. Προσπαθώ να είμαι ο σιωπηλός συνεργάτης της ομάδας, δεδομένου ότι πιστεύω ότι τα μέσα έχουν άλλα πράγματα πιο κοντά σε αυτά που ενδιαφέρουν τον καθημερινό φίλαθλο να ενημερωθούν. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να μιλάνε περισσότερο αυτοί οι οποίοι ασχολούνται το αθλητικό κομμάτι, γιατί τα υπόλοιπα πρέπει να γίνονται πιο σιωπηλά. Είναι πιο αποτελεσματικά όταν γίνονται πιο σιωπηλά. Παρ' όλα αυτά η ανάγκη του να τοποθετήστε, πιστέψτε με, μετά από 23 χρόνια στη δημοσιογραφία, θεωρώ ότι είναι σημαντική. Και δεν το λέω μόνο για εσάς, το λέω για οποιονδήποτε ηγείται μεγάλων συλλόγων και ειδικά ενός τμήματος όπως το μπάσκετ του Άρη, που το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, το τι σημαίνει για τον Αριανό και γενικότερα για τη Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι είναι καλό να επικοινωνείτε με τον κόσμο. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Θέλω να σας πω ότι για τον μπάσκετ του Άρη ενδιαφέρεται πάρα πολύ στενά όλη η Ελλάδα. Αυτό το οποίο συμβαίνει
τις τελευταίες μέρες, έτσι με το που άρχισε να μυρίζεται ο κόσμος ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή, όχι μόνο από τους Θεσσαλονικείς, όχι μόνο από τους απλούς φιλάθλους της χώρας, θέλω να σας πω και από τις άλλες ομάδες. Το ενδιαφέρον το οποίο φαίνεται για τον Άρη είναι εντυπωσιακό. Ναι, γιατί σε όποια θέση και αν είναι η ομάδα, παραμένει ένα τεράστιο μέγεθος για τον ελληνικό μπάσκετ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό από όλους. Πριν πάμε στο τι έγινε, γιατί ό,τι έγινε, έγινε με τον Βαγγέλη Αγγέλου και αποτελεί παρελθόν, πάμε στο τι θα γίνει και αν έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά την επόμενη μέρα στο κομμάτι του. Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Έκανα και ο Άρης έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει ο Άρης. Δηλαδή να συμπεριφερθεί τίμια στον άνθρωπο στον οποίο εμπιστεύτηκε το αθλητικό τιμόνι της ομάδας. Και αυτό πρέπει να το κάνει ο Άρης, μην ξεχνάμε, γιατί ο Άρης πρέπει να είναι και πρέπει να δείχνει ότι είναι ο ηθικός ηγέτης του ελληνικού μπάσκετ. Ναι. Άρα αυτό πρέπει να το αποδεικνύει καθημερινά. Δεν φτάνει μόνο να πληρώνει στην ώρα του, το οποίο το κάνει. Είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που το κάνει, η μόνη ομάδα την Ελλάδα που το κάνει, ξαναλέω. Δεν φτάνει να απέχει παρασάγκες από τις υπόλοιπες ομάδες της πόλης σε αυτά τα θέματα. Πρέπει σε όλα τα επίπεδα να δείχνει ότι δείχνει το δρόμο. Έτσι λοιπόν, αντί να έχουμε κανονίσει κάτι πριν διακόψουμε τη συνεργασία με τον κύριο Αγγέλου, πρώτα επέλεξα την στρατηγική να κλείσω μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Αγγέλου και μετά να ανοίξω τις πόρτες. Ελπίζω ίσως αργά το βράδυ σήμερα, ίσως αύριο το πρωί, να έχουμε κάτι οριστικό. Θέλω να σας πω ότι όλοι οι Έλληνες προπονητές, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι, και κανένα δυο που δεν είχε διαθέσιμοι ακόμη, επέδειξαν ενδιαφέρον για τη θέση. Και ήρθαν μπροστά μόνοι τους και είπαν ότι ενδιαφερόμαστε. Είναι επίσης συγκινητικό λοιπόν το πόσο πολύ μιλάει την καρδιά των μπασκετικών ο Άρης. Προσέξτε τώρα, η ευθύνη όμως της επιλογής είναι ακόμα μεγαλύτερη. Άρα αφού υπάρχουν όλοι αυτοί οι διαθέσιμοι, πρέπει να κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Άρα η απόφαση να είναι η καλύτερη δυνατή με αυτό που μας λέτε. Προφανώς. Και όχι μόνο αυτό, πρέπει να είναι και μια επιλογή η οποία να διασφαλίζει όχι μόνο τα πρέπει, γιατί πρέπει να διασφαλίσει τα πρέπει της ομάδας καταρχάς. Σωστά. Πρέπει να διασφαλίσει και στο βαθμό που μπορεί τα θέλω του Άρη, πρέπει να διασφαλίσει και την ηθική της συνεργασίας και πρέπει να διασφαλίζει και την ελπίδα για το αύριο. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι μια συνεργασία η οποία να ξέρουμε ότι θα τελειώσει σε 6 μήνες, αλλά θα πρέπει να είναι μια συνεργασία για την οποία να μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα κρατήσει χρόνια, γιατί όπως είπα και την πρώτη φορά που μίλησα στον κόσμο, για μένα πετυχημένες ομάδες είναι εκείνες που έχουν τον ίδιο προπονητή για 10 χρόνια. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ο Αγγέλου δεν έμεινε τελικά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα όσο θα θέλατε προφανώς κι εσείς. Η συνεργασία με τον κύριο Αγγέλου είναι συγκινητικό το πώς τελείωσε. Και δεν τελείωσε βέβαια, έτσι. Το ότι τελείωσε η συνεργασία από τη θέση του πρώτου προπονητή. Ναι. Ο κύριος Αγγέλου είναι ένας πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος. Θα είναι κοντά μου και κοντά στον Άρη. Θα συνεχίσει να μας βοηθάει με την τεχνογνωσία του και με τις ικανότητές του. Τέλειωσε με πολύ αγάπη. Χωρίς δε ως φίλοι. Αγάπη που αν σας τυχώ, δηλαδή, όχι δεν είναι. Το χωρίσαμε ως φίλοι είναι υποτιμά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνήσαμε. Ναι. Ο κύριος Αγγέλου γύρισε και είπε ότι όσο και αν δεν θέλω να φύγω, όσο και αν αυτή η ομάδα είναι η ζωή μου, σας δίνω δίκιο στην όποια επιλογή κάνετε και είμαι μαζί σας και θα κάνω ό,τι μπορώ για να πετύχει η επιλογή αυτή. Φυσιολογικό όμως είναι, πρόεδρε, γιατί με 2 νίκες ο Άρης σε 9 μάτς προφανώς και κάτι έπρεπε να αλλάξει και με όλα τα άλλα ζητήματα που έχουμε προφανώς και θα άλλαζε ο προπονητής. Εντάξει, δεν ξέρω για σας πόσο προφανές είναι αυτό το πράγμα. Για μένα η στάση του είναι συγκινητικά θετική. Νάστε. Πολύ ωραία. Βέβαια, αυτό που μας ενδιαφέρει πάντα στο τέλος της ημέρας είναι ο σύλλογος πάνω απ' όλα και πάνω από πρόσωπα. Και το αποτέλεσμα. Είναι όντως ο κύριος Καστρίτης πιο κοντά από όλους τους άλλους υποψήφιους? Όχι, δεν υπάρχει κάποιος που να είναι πιο κοντά ή πιο μακριά. Υπάρχουν κάποιοι
προπονητές ευνασμένων ικανοτήτων όλοι, οι οποίοι είναι σε μια μικρή πια λίστα, γιατί υπάρχει μια αρχιτέτσικη λίστα, σε μια μικρή πια λίστα των πιθανών. Ναι. Θα δούμε ποιος θα κόψει πρώτος το νήμα. Και λέτε μέχρι το βράδυ θα έχετε τελειώσει. Θα πρέπει να είναι κάποιος που θα κόψει το νήμα, δηλαδή θα πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος θα δείξει την επιθυμία να είναι στον Άρη. Δεν φτάνει μόνο η επιθυμία του Άρη, πρέπει και ο προπονητής να δείξει την επιθυμία του να είναι στον Άρη. Ναι. Ανέφερα τον κύριο Καστρίτη γιατί την επιθυμία, έστω και ανεπίσημα, την έχει εκδηλώσει ο άνθρωπος. Προφανώς και αυτοί. Όλοι. Καλά, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είπαν δεν θα έρθουν. Να ξέρετε, με όσοι έχουμε επικοινωνήσει. Αλλά. Ναι. Για πείτε μου έναν να πω, να σου πω. Ο κύριος Ζούρος. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι έτσι. Άλλος. Τι μπορεί να έρθει. Ο Σούλης Μαρκόπουλος γιατί έχει το θέμα με τον ΠΑΟΚ, με το συμβόλαιο. Όχι ότι δεν θέλει, αλλά έχει εκείνη του η δέσμευση. Υπάρχουν τώρα, δεν μην τους αναλύσουμε ποιους δεν θα έρθουν, να πούμε ποιοι θα έρθουν. Και... Δεν είστε σίγουροι ότι αυτά είναι έτσι. Ναι. Ωραία. Άρα ο Σούλης εγώ δεν έχει... Εγώ παραλαμβάνω ότι όλοι όσοι είναι ελεύθεροι και κανένα δύο που δεν είναι ελεύθεροι δήλωσαν αμέσως ή αμέσως την επιθυμία τους, την επιθυμία τους, την διαθεσιμότητά τους να έρθουν στον Άρη. Μάλιστα. Πάντως από τα ονόματα που έχουν ακουστεί, εγώ λέω ότι οι πληροφορίες οι δικές μας συγκλίνουν περισσότερο προς τον κύριο Καστρίτη. Δεν ξέρω αν θέλετε να το επιβεβαιώσετε ή όχι. Πριν μου κάνατε τρίπλα, αλλά Lucky Jones. Τρίπλα, Lucky Jones. Μακάρι να είχατε τρίπλα του Lucky Jones, γιατί θα κατέβαινα και θα ήταν και εγώ στην πεντάδα. Ναι. Γιατί έχω και τη διάθεση, όχι τίποτα άλλο. Έχετε λεκτικά όμως, εντάξει. Την τρίπλα. Δεν κάνω καμία τρίπλα. Ειλικρινέστατα σας λέω ότι στο πρώτο τραγουδάει κοντρί. Όταν θα έρθει η ώρα να ανακοινωθεί, τότε θα ανακοινωθεί. Ωραία. Πάντως χρονικά λέτε ότι μέχρι το βράδυ ενδεχομένως να έχετε τελειώσει με το προπονητή. Ενδεχομένως ή αύριο το πρωί, πάντως πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία, δεν μπορεί να τραβήξει. Μέχρι αύριο το αργότερο λοιπόν ο Άρης έχει προπονητή, γιατί πρέπει να έχει και προπονητή στο μάτς που είναι σημαντικότατο της επόμενης αγωνιστικής να προετοιμάσει. Έχει έναν πάρα πολύ αξιόλογο δεύτερο προπονητή, τον Σάβα. Δεν βιαζόμαστε, αλλά. Αν μπορέσουμε να το τελειώσουμε τώρα, θα το τελειώσουμε τώρα. Καλώς. Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις και από φίλους, μια που μας ακούνε και πιάνουν την ευκαιρία. Έχει γίνει πάρα πολύς λόγος για το θέμα των τηλεοπτικών. Έχω διαβάσει την τοποθέτησή σας. Θα σας πω το εξής, ότι ο Αριανός έχει κουραστεί να είναι ο ηθικός της υποθέσεως. Και νομίζω το νιώθετε και το βλέπετε καθημερινά από τη στιγμή που πηγαίνετε και στη Λίγκα. Δηλαδή, δεν γίνεται ο Άρης να παίζει με τους κανόνες της ηθικής και να τον παίζουν με άλλους κανόνες. Και νομίζω αυτό το νιώσατε και στα τηλεοπτικά και στο θέμα που δημιουργήθηκε με την αλλαγή του ΠΑΟΚ Άρης και γενικότερα με τις συμπεριφορές. Δεν είναι δυνατόν να χτυπάνε τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Άρης και να μην τιμωρεί το αντίπαλος. Δεν γίνεται λοιπόν οι κανόνες να είναι διαφορετικοί για κάποιους άλλους και ο Άρης πάντα να λέει «Α, εγώ θα κάνω το σωστό». Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη σας επ' αυτού. Η άποψή μου είναι ότι καταρχάς θέλει υπομονή και επιμονή για να αναδείξει ο Άρης το ανάστημά του. Δεν έχει μια μακρά πορεία σταθερή πορεία ο Άρης στα όργανα στο ελληνικό μπάσκετ. Είχε πισωγυρίσματα. Όχι. Να το πω εγώ, ήταν ανύπαρκτος, πρόεδρε. Αυτή ήταν η κατάσταση μέχρι τώρα. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, το είναι πιο... Ναι. Είχε πισωγυρίσματα. Οι πάντες όσοι μου μιλάνε, είναι αλήθεια ότι μου μιλάνε με ένα ύφος με ενδιαφέρον μεν για τον Άρη, κάποιοι όμως και με φόβο. Ναι. Διότι είναι ισχυρό σωματείο ο Άρης και αν δείξει και αν έχει μια σταθερή διοικητικά και αθλητικά κατάσταση για κάποιο χρονικό διάστημα, για κάποια χρόνια θα ανακτήσει και την ισχύ του σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Αυτό που πρέπει λοιπόν ο Άρης να κάνει για να μπορεί να τον σέβονται οι πάντες έτσι ώστε να μην χρειάζεται να διεκδικεί πάρα πολλά πράγματα αλλά κάποια να του έρχονται εύκολα είναι να μείνει σταθερός στις αρχές του,
να ξανααποδείξει στους πάντες ότι είναι κυρίαρχος στον τομέα του, δηλαδή στο μπάσκετ. Είναι. Σιγά σιγά γίνεται. Δεν σας ακούω ρεαλιστή. Είναι πάρα πολύ. Μιλάω με ειλικρίνεια τώρα. Ο Άρης δεν είναι ο Άρης του παρελθόντος. Ίσως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και λίγο πιο ρεαλιστικά. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο κατά ανάγκη, το υπέγραψε. Έχει μια φανέλα που δεν έχει χορηγό βασικό. Έχει σιγά σιγά τον κόσμο του αντί να επιστρέφει, να φεύγει από το γήπεδο. Και αυτά όλα είναι προβλήματα που έρχονται και στη δικιά σας την πλάτη. Γιατί διαφορετικά θα μπορούσε ο Γουλιέλμος να χειριστεί τα μπαν, παραδείγματος χάρη, με 1000 άτομα παραπάνω στο γήπεδο, με τηλεοπτικό συμβόλαιο, αυτό που έπρεπε να έχει ο Άρης, ο αυτοκράτορας Άρης, και με μια απλή χορηγία στη φανέλα στον μπροστινό του μέρος. Δεν πάω πουθενά αλλού. Και θέλω την άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Να σας απαντήσω. Ο Άρης, καταρχάς, οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες δεν μετριούνται με το πόσα λεφτά έχουν στο τραπεζικό του λογαριασμό. Σίγουρα. Μετριούνται με τη δυναμική την οποία έχουν. Ο μπασκετικός Άρης λοιπόν είναι η μόνη μπασκετική ομάδα στην Ελλάδα η οποία έχει δυναμική. Καμία άλλη ομάδα δεν έχει δυναμική, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε η ΑΕΚ. Τόσο να μην τους συζητήσω με τους άλλους, γιατί εγώ προσωπικά δεν τους κοιτάω καθόλου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν άλλα μικρότερα σωματεία τα οποία έχουν μια άποψη και γι' αυτό τους κοιτάμε με αγάπη και με σεβασμό, γιατί καταφέρνουν σιγά σιγά πράγματα. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο συζητάμε, όμως δεν είναι δεν είναι κάτι σαν τον Άρη. Ο Άρης είναι κάτι το ιδιαίτερο. Διοικητικά λοιπόν και από άποψη μπράντας και διοικητικής ισχύως και ικανότητος να μαζέψει πόρους, να πουλήσει εφόσον είναι σοβαρός τη φανέλα του, ο Άρης είναι dominant. Τι να κάνουμε? Είναι ξεχωριστός. Και έτσι τον αντιμετωπίζουν οι πάντες. Τώρα, το αν εμείς τόσα χρόνια δεν είμαστε ικανοί να φτιάξουμε ένα τμήμα marketing, ένα εμπορικό τμήμα της ομάδας, να μπορέσουμε με σοβαρότητα να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, ώστε να θέλει μια εταιρεία οποιοδήποτε είδους να συνδυάσει το σήμα της με την μπράντα του Άρη, γιατί προσέξτε, κάποιος για να έρθει να επενδύσει χρήματα στον Άρη ή σε οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο, θα πρέπει να μην νιώθει τον κίνδυνο του να δυσυνδεθεί. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει ο Άρης είναι να καθαρίσει αυτά τα οποία έχει χρόνια που δεν έχει καθαρίσει. Και αφού τα καθαρίσει όλα αυτά, τότε θα ξαναπάρει σιγά σιγά τη θέση του. Στο μεταξύ όμως, οι πάντες τον αντιμετωπίζουν ως τη μεγάλη δύναμη. Θέλω να σας πω για να καταλάβετε τι εννοώ. Όταν πήραμε τη wild card για να παίξουμε στο BCL τα προκριματικά, ξέρετε ότι πήραμε μια wild card, μια κάρτα ευκαιριακής εισόδου, η οποία από τον καταστατικό χάρτη της FIFA πια απαγορεύεται. Τι σημαίνει ότι απαγορεύεται? Σημαίνει ότι κανονικά δεν έπρεπε με κανέναν τρόπο να μας δοθεί αυτή. Κατ' εξαίρεση λοιπόν δόθηκε αυτή η ευκαιρία στον Άρη. Επειδή το διεκδικήσαμε. Όταν πήγα λοιπόν στην κλήρωση, γιατί το θεώρησε υποχρέωσή μου να ανταποδώσω την τιμή που μας έκανε το BCL, ξέρετε τι κάνανε? Βάλαν τον Άρη, όχι τον Γουλιέλμο, τον Άρη, το βάλαν να καθίσει στην πρώτη σειρά. Δίπλα στο τιμόμενο πρόσωπο που ήταν η κάτοχος του τίτλου, την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ ήταν καθόλου στην πέμπτη σειρά και ο Προμηθέας στην έβδομη. Συμφωνώ. Προσέξτε με λίγο, πρόεδρε. Και ο Λάσκαρη στην πρώτη σειρά καθόταν. Βέβαια. Δείτε όμως που πήγε η ομάδα. Ναι, εγώ λέω ότι πρέπει να έχουμε ένα ρεαλισμό και μία αντιμετώπιση πραγματικότητας. Και το λέω βέβαια στον άνθρωπο που καλείται να υλοποιεί μέρα με τη μέρα τις υποχρεώσεις που δεν είναι δικές του. Άρα το λέω σε έναν άνθρωπο που έχει γνώση της πραγματικότητας. Γιατί ο κόσμος έχει μείνει στο αυτοκράτορας. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αν. Δεν είναι μόνο εκεί τα πράγματα. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε ότι δεν είναι έτσι. Μέχρι στιγμής εγώ βλέπω όμως ότι ρεαλιστικά
η ομάδα, ναι μεν όλοι ζούμε με αυτή την έγκλη του παρελθόντος και προσπαθούμε να την εισπράξουμε στην καθημερινότητά μας από τέτοιες, με τέτοιες παρατηρήσεις που λέτε, αλλά και με την μπράντα που έχει, αλλά επί της ουσίας δεν την εισπράττει αυτή τη στιγμή. Η ομάδα έχει 6 μπαν, δεν έχει βασικό χορηγό στη φανέλα, έχει συμβόλαιο... Μην τα λέτε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άλλο τι ξέρετε εσείς. Έχει 6 μπαν. Γίνονται πολλά πράγματα. Ναι, δεν έχει λυθεί κάποια από τα μπαν. Εντάξει, για να μην το λέω, πάνω να πει ότι κάτι έχει γίνει, αλλά δεν σα το λέω. Καλά, προφανώς και έχει γίνει κάτι, αλλά υπάρχει μια διαδικασία. Δηλαδή, συγγνώμη, να σα ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, έχει λυθεί κάποια από τα μπαν και δεν το λέμε, γιατί δεν το λέμε, άμα έχει λυθεί. Να το πιστωθείτε κι εσείς, να το πιστωθεί και ο οργανισμός και να ηρεμήσει και λίγο περισσότερο ο κόσμος. Το κρατάμε μυστικό. Μάλλον για κάποιο λόγο. Μάλλον κάποιο λόγο θα υπάρχει, ναι. Ναι, μάλλον κάποιο λόγο θα υπάρχει. Ναι, αλλά μας το είπατε τώρα. Σας το είπα γιατί για να μην. Δεν... Γίνονται πολλά πράγματα τα οποία δεν τα λέμε. Δεν θέλω να μας πείτε πράγματα που δεν πρέπει να υποθούν. Νομικός είστε και μάλιστα πάρα πολύ καλός από ό,τι μαθαίνω. Δεν θέλω να μας πείτε πράγματα που δεν πρέπει να βγουν στο φως της δημοσιότητας. Θέλω όμως να δώσουμε μια ελπίδα στον κόσμο του Άρη για το αύριο. Επί της ουσίας πραγματική και ρεαλιστική. Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια πριν από εσάς ακούγαμε ό,τι να είναι. Ακούγαμε δισεκατομμύρια να έρχονται. Ακούγαμε project αθλητικό κέντρο. Ενός δις. Ακούγαμε παίκτες ότι θα πάρουμε τον ένα, θα πάρουμε τον άλλο και η ομάδα πήγε και έφτασε 5 εκατομμύρια χρέη στο μπάσκετ. Και σας μεταφέρω, ναι, την αγωνία και του κόσμου. Βλέπω τα μηνύματα και από τον κόσμο. Αυτό ακριβώς. Θέλουμε να μας πείτε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής ρεαλιστικά. Ναι, να με ακούσετε να υπόσχομαι τρελά πράγματα. Όχι. Αυτό λέω. Ακριβώς αυτό λέω. Θέλω ρεαλισμό και πραγματικότητα. Αυτό εγώ, εγώ πρώτα κάνω. Και μετά λέω, έτσι δεν είναι. Άρα μας λέτε ότι για το θέμα των μπαν θα ρυθμιστεί άμεσα. Έχουμε χρονικό ορίζοντα. Δεν σας λέω ότι το θέμα των μπαν θα ρυθμιστεί άμεσα. Εγώ λέω ότι αυτά τα οποία είπα θα γίνουν όλα στην ώρα τους. Mm-hmm. Ότι και για το θέμα των μπαν φυσικά και γίνονται πράγματα. Αλλά δεν τα λέμε γιατί υπάρχει σκοπιμότητα να μην τα λέμε. Mm-hmm. Δεν μας εξυπηρετεί το να τα λέμε. Ωραία. Αντίθετα, μας εξυπηρετεί το να είμαστε πιο προσεκτικοί σε αυτά τα οποία εκφράζουμε προς τα έξω. Mm-hmm. Φυσικά και η ομάδα κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά μόνο. Δεν είναι εύκολο πράγμα τα μπαν, γιατί οι συνολικές απαιτήσεις... Δεν ακούστηκε τι είπατε τώρα, πρόεδρε. Λέω, συγχωρείτε, δεν έχασα. Λέω ότι δεν είναι εύκολο πράγμα το να διώξουμε τα μπαν, γιατί οι συνολικές απαιτήσεις για τις οποίες υπάρχουν τα μπαν είναι αξίας ενός εκατομμυρίου τριβουζίου με 5.000 ευρώ. Ναι. Άρα δεν μπορούμε να τις διώξουμε στην μια νύχτα. Σωστό. Και γι' αυτό είναι και προς τιμή σας ότι κάνατε μια ομάδα η οποία χτίστηκε με παίκτες από την Ελλάδα με συγκεκριμένο προγραμματισμό μαζί με τον coach Αγγέλου, που μπορεί να μην έχει ακόμα τα αποτελέσματα που θέλουμε, αλλά πιστεύω ότι δεν θα έχει προβλήματα είτε παραμονής είτε οτιδήποτε άλλο που ακούγεται ο Άρης. Είναι παροδικά, θεωρώ. Δεν θα έχει. Μην έχουμε να δούμε και τα αποτελέσματα, να δούμε και τους αγώνες που έρχονται, mm-hmm. να δούμε και το δυναμικό μας. Έτσι, και βουλέψει όλο το δυναμικό μας. Εγώ αυτό λέω. Ότι εγώ στεναχωριέμαι που η ομάδα δεν έχει αποτελέσματα, γιατί πιστεύω στην ομάδα. Ναι. Πιστεύω στους παίκτες. Μάλιστα. Ωραία. Για να γυρίσουμε λίγο τώρα στο ναι. τι είναι αυτοκράτορας και τι είναι αυτοκράτορας. Αυτοκράτορας δεν είναι ο Άρης, γιατί έχει μείνει αυτοκράτορας στην ψυχή μας, στο μυαλό μας. Και άρα δεν είναι αυτοκράτορας. Στην καρδιά και στο μυαλό μας πάντα είναι, βέβαια. Όμως, επειδή ήταν αυτός που ήταν ο Άρης, είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να ξανακάνει πράγματα. Έτσι, άρα αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε και να αποδείξουμε στους πάντες ότι μπορούμε να κάνουμε. Ότι εμείς είμαστε εδώ και ότι εδώ είμαστε για να ξανακάνουμε πράγματα. Μάλιστα. Βλέπετε εξελίξεις στα οικονομικά. Καταρχήν είπατε και πριν ότι πληρώνει την ώρα της η ομάδα. Αυτό είναι κάτι το θετικό. Βλέπετε να αντέχετε μέχρι το τέλος της χρονιάς να πηγαίνει έτσι η κατάσταση. Εννοείται. Γιατί έχουμε διάφορα. Έχουμε άρθρα 99 εννοείται. Που πρέπει να εξυπηρετήσουμε. Εννοείται. Να μην ανησυχεί δηλαδή πάνω σε αυτό το κομμάτι ο κόσμος του Άρη. Να ανησυχεί, γι' αυτό και να έρχεται και στο γήπεδο. Αλλά εννοείται ότι θα είναι όλα κατακτοποιημένα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Έχετε στο πρόγραμμα κάποια ενίσχυση της ομάδας με κάποιον επιπλέον μάνατζερ? Ναι, επειδή ακούω να σας πω και όνομα. Υπάρχει η κυκλοφορή, το όνομα του Σάβα Ηλιάδη, του Γιώργου Σιγάλα κτλ. Του Σιγάλα νομίζω είναι λίγο δύσκολο. Ό,τι να γίνει θα γίνει. Και θα ανακοινωθεί όταν γίνει φυσικά, όχι πριν. Εγώ σας είπα όλο τρίπλες κάνετε.
Τι κάνω τρίπλε. Δεν θέλω να το ανακοινώσω γιατί κάποια πράγματα δεν πρέπει να ανακοινώνονται πριν ολοκληρωθούν. Να το ανακοινώσετε, όχι. Δρομολογείται πάντως μια τέτοια πρόσληψη εντός εισαγωγικών ενός νέου μάνατζερ της ομάδας. Θα δούμε. Δεν έχετε πάρει απόφαση ακόμα οριστικά. Όχι, όχι. Δεν έχω. Μάλιστα. Θέλετε να πείτε κάτι κλείνοντας στον κόσμο μας ακούει εδώ στην εκπομπή του Λίμπερο. Ο Άρης έχει ανάγκη τον έκτο παίκτη του, τον κόσμο του. Άρα ο κόσμος να ξανακαταλάβει ότι ο Άρης τον έχει ανάγκη και να γυρίσει στο γήπεδο. Να είναι γεμάτο το παλαιό όταν παίζει η ομάδα. Mm-hmm. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας ακούμε πιο τακτικά. Όχι απαραίτητα σε εμάς, Πρόεδρε. Εγώ είμαι υπέρ της απόψης ότι πρέπει οι άνθρωποι του Άρη να μιλούν, όχι σε εμάς, να μιλούν στον κόσμο του Άρη. Και νομίζω ότι η παρουσία σας σήμερα σε μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο εδώ στο Λίμπερο και στο Λαμπαοτάρης γενικότερα, δείχνει ότι το αντιληφθήκατε κι εσείς αυτό. Ότι πήρατε αυτό το μήνυμα και γι' αυτό σήμερα σας φιλοξένησαν αρκετοί συνάδελφοι στα μέσα ενημέρωσης και εμείς φυσικά. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γουλιέρμο. Εντάξει, όσο μπορέσαμε, πάνω σε συγκεκριμένα πραγματάκια. Το πιέσαμε, είναι εμφανέστατο ότι ήθελε να τοποθετηθεί σε σχέση με την αλλαγή που γίνεται για τον προπονητή. Είπαμε και για τις χορηγίες, είπαμε και για το τηλεοπτικό, είπαμε και για την αντιμετώπιση που έχει ο Άρης. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στο τι είναι Άρης σήμερα. Γιατί το ποιος ήταν ο Άρης το ξέρουμε. Και πρέπει να συνεχίσουμε να το εκμεταλλευόμαστε και να πιέζουμε με αυτή την μπράντα, όπως είπε και ο πρόεδρος του αυτοκράτορα Άρη. Αλλά θα πρέπει να λειτουργούμε και λίγο πιο ρεαλιστικά. Στην καθημερινότητα. Κάπως ρομαντικό θα το χαρακτήριζα εγώ τον πρόεδρο. Τον ρομαντικός, τον δεν είναι κακό να είσαι ρομαντικός. Ρομαντικός, αλλά με ένα μέτρο και μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Εντάξει. Γιατί είναι και αυτό πλούσιο ότι κάποιες φορές πρέπει λίγο να βλέπουμε τα πράγματα πιο ρεαλιστικά. Πολύ τρίπλα πάντως από τον κύριο Γουλιέλμο. Καλά, εντάξει, κάποια πράγματα είναι. Ναι, ναι. Δικηγόρος είναι άλλωστε, ξέρει να χειρίζεται το λόγο, είναι η αλήθεια και να αντιμετωπίζει καταστάσεις που πιέζεται. Λοιπόν, αυτά. Και για τον μπάσκετ, ξεφύγαμε και λίγο. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι ο Καστρίτης ήταν ο προπονητής. Κάνω μια πρόβλεψη, είναι πάρα πολύ κοντά με τον Άρη. Και επειδή ακριβώς είναι κοντά, αν το συνδυάσω με το γεγονός ότι λέει ο πρόεδρος ότι μέχρι το βράδυ ή το αργότερο αύριο το πρωί θα τελειώσει το θέμα, νομίζω ότι τόσο πολύ με τον Καστρίτη έχει προχωρήσει. Έχω την αίσθηση από αυτά που μας είπε ότι άφησε ένα παραθυράκι Σούλη Μαρκόπουλου. Γιατί εκεί στις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις που τον είπα ο Ζούρος, ποιος άλλος κτλ. Εκεί στο Μαρκόπουλο που του είπαμε για τον ΠΑΟΚ, είπε μην το είδε Ζιούρα. Άφησε ένα παραθυράκι για Σούλη. Ίσως να περιμένει και κάτι μέχρι το βράδυ. Δεν χαλάει ο Σούλης. Έχω ακούσει και το εκπληκτικό τώρα ότι ο Σούλης είναι ΠΑΟΚ κτλ. Μάλλον δεν έχετε δει λίγο την ιστορία που ήταν προπονητής ο Σούλης κάποιες περιόδους. Τέλος πάντων. Πάμε στο break. Τι? Πάμε στο break σιγά-σιγά. Τώρα που βγάλαμε Γουλιέλμο, λέγαμε για ένα καρυπίδι κάποια στιγμή. Καλό, ναι. Να βγάλουμε ένα καρύπ. Αν ακούει ο πρόεδρος, η εκπομπή είναι ανοιχτή. Όταν πάρει το κύπελο θα τον βγάλουμε. Σωστό και αυτό. Έλα, break. Πάμε στο... Ακούσαμε τον κύριο Γουλιέλμο. Σας είπαμε και τις πληροφορίες μας περί Καστρίτη. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι χωρίς να ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα ο Σούλης Μαρκόπουλος, σίγουρα θα ήταν μια πολύ καλή λύση για τον Άρη. Αλλά και ο Καστρίτης είναι, για όσους γνωρίζουν, ο προπονητής που θεωρείται ένας από τους πλέον ανερχόμενους και καλούς προπονητές στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Πώς? Έφυγε ο Παντελίδης από τον Αστέρα, δεν σταύρωνε νίκη και έχει κάνει ο Ασούμε 4 συνεχόμενες νίκες με ανατροπές στο 90. Φίλε, δεν γίνονται αυτά τώρα. Και βλέπω τα στιγμιότυπα με τον Όφη. Το μάτς είναι για 1-3, 1-4 και κερδίζει πάλι. Δηλαδή, εντάξει, θέλει και να σε θέλει λίγο. Ο E45 λέει, αν εξαιρέσουμε την ήττα από το Νιόνιο, οι υπόλοιπες βάσεις του μπάτζετ ήταν φυσιολογικές. Διώχνω τον Αγγέλου για να πάρω τον Καστρίτη και να πέσω. Σούλης ή Αλεξανδρής για να σωθεί η χρονιά. Καλά, μην είμαι βέβαιος ότι αν σε ρωτήσω 5 στοιχεία του παιχνιδιού του Καστρίτη, δεν το ξέρουμε. Μην τους ισοπεδώνουμε όλο και όλος. Ούτε εγώ ξέρω. Αλλά μην το βγάζουμε άχρηστο τώρα τον Καστρίτη. Δεν είναι. Είναι από τους προπονητές. Εγώ από το πρωί, λίγο, από χθες βασικά, λίγο που ασχολήθηκα, μου έχουν πει καλά λόγια για τον παλικάρι. Τώρα, εντάξει, δεν είμαι και ειδικός στον μπάσκετ, οπότε δεν παίρνω και αυτό το ρίσκο. Ο 779 λέει και με Τρίπολη βροχερό καιρό είχε, αλλά ήμασταν διπλάσια από προχθές. Διαχείριση κρίσης γίνεται από διοίκηση και από τον κόσμο, όλοι μαζί κάτω από εγωισμούς.
Εξηγήστε μου στις γκέλες, Δέλη Κουέστα σιώπησε τι φταίνε Καρύπ Διαμαντόπουλος. Εσωστρέφεια, μήπως υπάρχει καθοδήγηση ή κακή κριτική αυξάνεται, το γήπεδο αδειάζει. Λέω 779 και έχει 100% δίκιο. Ο guest star της εκπομπής. Μετά θα μας πει, θα λείψουμε μια μέρα τυχαία και εμείς μια μέρα, μέσα στα Χριστούγεννα φίλε, και θα λέω ότι λείπω. Και ότι δουλεύεις για μένα φίλε το ξέρω κάθε μήνα στη μισθοδοσία σου. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, μη επίστεψέ με. Έτσι. Και στο Λίπερο και στο Λαμπαοτάρι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, ναι τι. Ναι. Αύριο θα έχουμε ωραία συνέντευξουλα. Και αύριο έκλεισε κι άλλη, αύριο. Θα μιλήσουμε, ωραία. Αύριο θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Για ποδόσφαιρο, ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία συνέντευξουλα. Χαίρομαι. Μετά τις 5.30 συντονιστείτε. Τώρα που μπήκες μέσα στους χορηγούς, να πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν. Μπήκε στο διάλειμμα, παιδιά, Παπαδόπουλος. Ήταν μισή ώρα έξω. Τι να κάνω, αφού μιλούσε τηλέφωνο. Τηλέφωνο, τσιγαράκι, αυτά. Μιλούσε τηλέφωνο. Ο Σιώπης, μιλούσε τηλέφωνο. Ο Κουέστα και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στο break, το τελευταίο, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Τελική ευθεία, All About Harrison Air, στο Λίμπερο 107,4. Χρήστανθο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας σε ρύθμιση του ήχου. Έχει και τον Παλόμπα δίπλα του. Τι βλέπεις, ρε φίλε? Τι? Pre-game Pauk. Εντάξει, ρε Παλόμπα, 7.30 ξεκινάει το παιχνίδι, περίμενε. Τι βιάζεσαι, λοιπόν. Pre-game θα έχει και στο Λίμπερο και τον Πάουκ, να ξέρετε μετά τις 7. Λοιπόν, στατουάρι. Ενώ υπενθυμίζω ότι είναι ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0-287 και 3 οκτάρια, έτσι για κανένα δεκάλεπτο που θα πάμε παρέα, 12 λεπτάκια. Λοιπόν, έχει μπει στην τελική ευθεία από σήμερα η μίνι προετοιμασία της ομάδας για το μάτς της Πέμπτης με τον Εργοτέλη. Ακόμα εικόνα για την εντεκάδα δεν έχουμε, νομίζω ότι η αυριανή προπόνηση θα μας δώσει μια έτσι, εικόνα του τι θα δούμε από τον Παντελίδη και τι αλλαγές θα κάνει, γιατί θα έχει αλλαγές ο Άρης. Όχι μαζικές, αλλά θα έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις στην εντεκάδα για το μάτς της Πέμπτης, με δεδομένο ότι καλείται να διαχειριστεί και δύο παιχνίδια σε διάστημα 72 ώρων ο προπονητής του Άρη, που δεν έχει στη διάθεσή του φυσικά τον Χουλιάν Κουέστα, ο οποίος αποβλήθηκε κόντρα στον Πανετολικό. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Πριν από λίγες μέρες, ναι, είχαμε πει εδώ, εγώ το είπα, ότι εκεί που πρέπει να βοηθήσουμε την ομάδα, δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση για αυτό το πράγμα. Ναι. Πρέπει και οι παίκτες να βοηθήσουν σε αυτούς τους. Δυστυχώς, οι παίκτες βρίσκονται κάπου αλλού. Εγώ δεν παίρνω προσωπικά ούτε ονόματα θα πω, ούτε ποιος μ' άρεσε, ούτε ποιος δεν μ' άρεσε, ούτε ποιος έκανε το λάθος σήμερα. Κάθε φορά θα το κάνει και κάποιος. Το πας σαν σύνολο, ναι. Okay. Αυτό, βέβαια. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε την ομάδα. Σωστό. Οι παίκτες, ο προπονητής, με το team, με τους γυμναστές, με τους γιατρούς, η διοίκηση, ο τεχνικός διευθυντής, είναι ομάδα. Έτσι πρέπει να τους βλέπουμε. Εκεί πέρα μέσα κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Ο καθένας έπαιρνε την μπάλα όπως κάναμε στις γειτονιές. Περιμέναμε τον Κώστα, τον Μπεχταρά, να τριπλάρει πέντε παίκτες. Αυτό γινόταν συνέχεια. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον, έχουμε τώρα τον μπαμπούλα του ότι αδειάζει το γήπεδο και δεν αρέσει σε κανέναν. Εμείς που είμαστε γύρω από το γήπεδο, πήγαμε, πάμε και θα εξακολουθήσουμε να πάμε. Αλλά μπορείτε να μου πείτε το γήπεδο ποιος μας το γεμίζει? Οι φύλαφλοι του Άρη της Κεντρικής Μακεδονίας. Κακά τα ψέματα. Με αυτές τις εμφανίσεις, ούτε από τη Χαλκιδική, ούτε από τη Βέρεια, ούτε από τα Σέρας, ούτε από την Κύπρο που μας έρχονταν ο άλλος με κάποιον φίλο του, μπορεί να έρθει να κάνει κουράγιο. Να είμαστε ρεαλιστές, όπως λέει και ο Χρυσάνθος. Να είσαι καλά, φίλε μου. Πες το και το τελευταίο, ναι, γιατί περιμένουν έξι. Και ένα τρίτο, κάποιος ακροατής που σας ακούω κάθε μέρα είπε, ναι, ποιος είναι αυτός που τους είπε τους παίκτες να γυρίζουν την μπάλα συνέχεια πίσω. Και δεν μιλάω για το γεγονός αυτό που έγινε. Δηλαδή τι θα γίνει άμα μπάλα πάει πίσω και δεν την κάνει αυτός μία μπροστά? Να έχεις μια πιθανότητα να κάνει λάθος η αντίπαλη άμυνα να κάνεις εσύ ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλά. Πάμε στον επόμενο. Η μπάλα πάει πίσω διότι ο παίκτης ο αμυντικός έχει στραμμένο το κεφάλι του προς την περιοχή του Άρη, ενώ ο τερματοφύλακας κοιτάει προς την άλλη περιοχή. Γι' αυτό πάει η μπάλα πίσω. Παρακαλώ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Χαιρετώ. Θανάση είμαι. Πάμε, Θανάση, γρήγορα. Η ευχή που έκανα τελευταία έπιασε, έτσι. Η τύχη μας ήταν, τι να σας πω. Ναι, ναι, καταπληκτική. Καταπληκτική, ναι. Ένα αυτό, ένα δεύτερον. Καταφέραμε αυτό το παιχνίδι και κάναμε δύο εκπληκτικά πράγματα. Να δεχτούμε το δεύτερο γκολ και να μην έχει δει κανένας τέτοιο παρόμοιο γκολ.
Δηλαδή να ανοίξει παίκτης, ο αμυνόμενος παίκτης τα πόδια, η μπάλα να περάσει από κάτω και να μπει γκολ. Δεν το έχουμε δει ούτε σε ελληνικό ούτε σε ευρωπαϊκό. Το καταφέραμε. Και όπως επίσης καταφέραμε, μάλλον κατάφερε ο καλύτερος μας παίκτης σε ένα παιχνίδι να κάνει ένα λάθος που έχει φέρει κουλουτούμπα το παιχνίδι σε όλα τα θέματα. Το καταφέραμε και αυτό. Και ήμασταν τόσο τυχεροί που αφού ισοφαρίσαμε, σε 3 λεπτά έγινε εκείνο που έγινε. Ξεχυλίζει η τέτοια μας, ξεχυλίζει. Για ακόμα ένα παιχνίδι, αγαπητοί μου, δεν δικαιούμασταν να χάσουμε. Ναι, δεν όντως ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Από την εικόνα, μην κοιτάμε μόνο αυτά που γίνανε, έτσι, γιατί είχαμε κι εμείς κάποιες κλασικές ευκαιρίες. Και εγώ λέω, αν θα μπει γκολ, άμα κάνουμε εμείς ένα 1-0 θα το κερδίσουμε το παιχνίδι. Εκείνο που βγάζει η Κυριακή στον πρώτο ημίχρονο, στο Στούντ Γκαρσία. Αλλά τα παλικάρια, άμα θέλουν να έχουν συνέχεια, πώς το λένε, να πληρώνονται, βρε αδερφέ, να το πούμε ξεκάθαρα, να έχει, ας πούμε, να έχει στόμα να μιλήσει, θα πρέπει να δώσει και αυτός, γιατί είναι άσχημη η εικόνα αυτή που δημιουργήθηκε προχθές. Και κάτι τελευταίο, Νίκο Παπαδόπουλε, 36-6 ρε φίλε, δηλαδή η Κόλτσεστερ να έπαιζε, θα είχε κάνει περισσότερες ρε φίλε. Να σε καλά, Θανάση. Ο Σμυρναϊκός Βαθυλάκου σίγουρα θα κάνει περισσότερο. Να σε καλά, Θανάση. Επόμενος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι. Ξέχασα και αυτό το τρίμπαλο που φάγες, αλλά τέλος πάντων. Χαίρετε. Γεια σας. Νίκο, Χρύσανθε. Ναι. Φταίνε ο πρόεδρος και ο Διαμαντόπουλος που όταν φτιαχνόταν η ομάδα πριν απ' όλα δεν προσλάβανε τη Λίτσα Πατέρα και τον Λεφάκη. Να τους έχουν εκεί να προβλέπουνε. Ότι να προβλέψουν ότι ο Κολάσο θα έβγαινε νούφα. Ότι ο Δελιζίσης θα έκανε αυτό που έκανε και ότι ο Σιώπης θα έκανε αυτές τις δύο πατάτες ώστε να μην τους προσλάβουν ή να μην ανανεώσουν συμβόλαια. Μπράβο στα παιδιά. Οι μόνοι, όπως έλεγε και κάποιος παλιός υπουργός του Πασόκ, που δικαιούνται για να ομιλούν είναι αυτά τα παιδιά που ακολουθούσαν την ομάδα στα χωράφια της Τρίτης Εθνικής και στα χωριά της Β' Εθνικής και βγήκανε με μια μεστή ανακοίνωση και είπαν αυτά που είπανε. Οι άλλοι δεν δικαιούνται να μιλάνε. Να. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο Βασίλη μου. Καλησπέρα. Βασικά πρέπει να μάθουν όλοι... Βασικά καλησπέρα σας. Να. Χαίρετε. Χαίρετε. Από τα ball boy... Ναι. Μέχρι τον πρόεδρο. Μάλιστα. Γιατί νιώθω ότι δεν έχουν καταλάβει. Τα εμείς και τα έτσι εμείς, έτσι εσείς, έτσι εμείς και έτσι εσείς, Θόδωρε, μάλλον ξεχνάς τι έγινε στο δεύτερο αγωνιστική με το γυναικό. Ένα αυτό. Δεύτερον, η Μούρλα βγαίνει γιατί έπρεπε να χάσουμε 2 μάτς. Πόσα μάτς έχουμε παίξει? 14. 2 ήττες έπρεπε να έχουμε. 2 ήττες έπρεπε να έχουμε. 7 έχεις όμως. Και έχω 7. Και εκεί είναι που γυρνάει το μυαλό όλων μας. Εκεί είναι που γυρνάει το μυαλό όλων μας. Έχω σπάσει το κεφάλι μου να δω με τι άλλο τρόπο δεν έχουμε φάει γκολ. Νομίζω μόνο με χέρι δεν έχουμε φάει. Μας βάλει κάτι γκολ με χέρι. Το χέρι του Θεού. Την άλλη φορά που θυμάμαι τον Γκαρσία που ήταν θύσαμε, το ευρωπαϊκό, που έδιωξε... Με τη Σλάβεν Κοπρίβνιτς. Ναι. Και πήγε στο Θεό απάνω και ναι. 3-3. Καλά, φάσια. Εκείνο όμως ήταν φίλε 1-2 φάσεις κάθε χρόνο. Εδώ έχουμε 15 φέτος. Χτυπάει στο Δελιζή στο πόδι, μπαίνει γκολ. Δίνει πάσα τρομεκόκκινη. Κόρνερ τέτοιο. Πέναλτι στο 93. Με στον Πανιόνιο τα ίδια. Εντάξει. Φτάνει. Έχουν μεγάλη ευθύνη παίκτες πλέον. Εντάξει. Έχουν ευθύνη, ρε φίλε. Δεν λέω για το γύρισμα. Το γύρισμα. Μπάλα είναι, ανθρώπινο λάθος είναι. Και φυσικά την μπάλα, για όσους δεν γνωρίζουν, τη γυρίζουμε πίσω για να ανοιχτεί η αντίπαλη ομάδα, να τα βρεθεί μπροστά. Άμα δεν γυρίσει την μπάλα πίσω να ανεβούν οι άλλοι, πώς θα ανοίξεις. Να παίζουν και οι 11 πίσω. Καταφέραμε, χάσαμε ένα παιχνίδι που ο αντίπαλος δεν είχε κλασική ευκαιρία. Όντως. Ακόμα παράκειται και το γεγονός ότι από το 20-28-29 παίζαμε 10 παίκτες. Να σου πω τώρα κάτι, τρως 2 κόλλα από κόρνερ, είτε παίζεις με 10 εκεί είτε παίζεις με 9. Να σου πω κάτι, εκεί δεν υπάρχει, πρόσεξε, εκεί στα κόρνερ, στις στατικές φάσεις, δεν υπάρχει αριθμητικό μειονέκτημα, υπάρχει αριθμητικό πλεονέκτημα. Μα αυτό σου λέω εγώ. Αυτό.
Και αυτό είναι δηλαδή που σε πονάει πολύ για το προχθεσινό. Ε, φυσικά, δηλαδή παίζουν μια άλλη φάση που έκανε ο Πανετολικός. Μα δεν έκανε. Δεν έκανε. Πού να τη θυμάσαι. Τίποτα. Και εμείς κάνουμε την κεφαλιά ο Βέλος και πάει μπαλά πάνω του. Και δεν είναι ένας εκεί να την βάλει γκολ. Και να σου πω κάτι, ρε Στέλιο. Ο Λουσέρο βάζει τον γκολ που βάζει. Ο Ματέο πιάνει φοβερό σουτ μέσα στην περιοχή και η Καλκίδης κάνει την απόκριση της χρονιάς. Γι' αυτόν. Δεν είναι το ζήτημα αυτό. Μην πιάσουμε τώρα τάκτης κοντής που λέει και η παροιμία, που θέλει τρίχες. Δεν είναι το θέμα αυτό. Εμείς είμαστε ψηλοί. Άντε κλείσε. Το μπάσκετ πάτε προπονητή σοβαρό. Του κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Έγινε Στέργιο μου. Έγινε Στέργιο. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τελευταίος είναι ή προτελευταίος. Προτελευταίος είναι ο κύριος. Καλή εβδομάδα. Προτελευταίος. Μπράβο γόρι μου και Νίκο. Λοιπόν ο Μάκης είμαι. Έλα, Μάκη. Μετά το Μάκη άλλος ένας και κλείνουμε. Στο γήπεδο ναι. Παιδιά. Ναι. Δύο πράγματα θα πω γιατί όσοι έχουν παίξει μπάλα το ξέρουν και δεν είναι δυνατόν, τα λέμε και εμείς οι ίδιοι που βγαίνουμε στα ραδιόφωνα και λέμε τα ίδια και τα ίδια. Δύο πράγματα μαθαίνεις όταν πηγαίνεις, παίζεις ποδόσφαιρο. Το πρώτο πράγμα είναι να διώχνεις την μπάλα και να μην την γυρνάς στον τροματοφύλακα, σε καμία περίπτωση. Και επειδή ήμουν στη θύρα 2 ακριβώς στο κέντρο, επάνω, τη θυμάμαι τη φάση σαν καρποστάλ. Τη δίνει την μπάσα ο Βέλες στο Δελιζίση και ο Δελιζίση έχει την απλά να την δώσει όπου θέλει και μου τη γυρνάει πίσω. Εν πάση περιπτώσει, ναι, τη γύρισε σωστά πίσω, είχαμε τον πέναλτι, πάει αυτό. Το δεύτερο, ανοίγεις τα πόδια σου, άμα το δεις καλά, μπορεί να την έχει ακουμπήσει και ο ίδιος ο τέτοιος. Δηλαδή το βλέπω 5-6 φορές και δεν μπορώ να το χωνέψω. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Τι πιάνεις το δοκάρι, αφού σηκώνεις και ανοίγεις. Ναι, πιάνει το δοκάρι και μου ανοίγει τα πόδια και πιστεύω ότι έχει κουμπίσει και η μπάλα στο πόδι. Εντάξει, δηλαδή, νομίζει ότι η μπάλα πάει out. Αυτό νομίζει προφανώς, ότι η μπάλα πάει out. Ναι, και δεύτερον, το πρώτο corner. Έχει τη δυνατότητα ο Ματίγη να την κοτρολάρει και να τη διώξει την μπάλα και να την βγάζει κόρνερ. Και κάνει χειρό, ναι. Η απομάκρυνση του είναι άθλια. Για τώρα, θα τρελαθούμε εδώ μέσα. Εντάξει. Η συγκυρία της συγκυρίας. Φταίει ο Διαμαντόπουλος, άκουσε με. Φταίει ο Διαμαντόπουλος και ο προπονητής. Οκ. Okay. Γιατί εκεί πέφτουν οι ευθύνες. Για μένα προσωπικά, αν με ρωτήσεις και σταματάω, δεν θέλω να σε ζαλίζω, δεν είμαι προπονητής. Αλλά φίλε μου, να σου πω, το είχα και την προηγούμενη εβδομάδα, το είπα. Όταν ο Γκαρσία δεν μπορεί να παίξει. Αγόρι μου βγαίνεις έξω, βάζεις την κοινή δεξιά ή αριστερά, δεν με ενδιαφέρει που θα βάλεις. Έχεις βάλει Ματίγια, βάλει και τον Πάσα μέσα που σε έχει ανέβει δύο παιχνίδια, σε έχει κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Και δεν μου βάζεις Γκαρσία, τι να το κάνω. Τι να το κάνω ρε φίλε, που με έκανε ένα σούσα 90 λεπτά. Όχι ρε φίλε, δεν πάει. Είναι τεφορμέ. Είναι τεφορμέ, βγάλ τον. Και μου βάζεις, δηλαδή εγώ δεν είμαι προπονητής, αλλά η λογική λέει Χρήσανθε. Ότι βγάζω τον Γκαρσία που δεν μπορεί να μου αποδώσει, θα βάλω τον την κοινή δεξιά ή αριστερά και θα βάλω Μπάσα που με έχει ανέβει δύο παιχνίδια, το λέγαμε και το ξαναλέγαμε, λέγανε τα δύο καλύτερα παιχνίδια στον Άρη που είναι αυτή τη στιγμή και αν θέλεις ρε φίλε βάζεις στην το Ματζή και το Μαρτίνες για μπάλες και σέντρες. Δηλαδή τι θέλεις. Πώς θα μην το χάσουμε το παιχνίδι, δηλαδή έλεος, δηλαδή δεν θέλω να κάνω κριτική σε προπονητές αλλά θα βγουν τα μάτια μας στον Άρη. Κλείσε Μάκη. Φιλάκια πολλά. Να σε καλά, καλά, να σε καλά. Πάμε στο τελευταίο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Κώστας. Γεια σου, Κώστα. Τελευταίος. Και καλύτερος. Oh. Μάλιστα. 7 παρα 3 είναι. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι ψύχρεμος, αν και δεν θέλω να είμαι καθόλου ψύχρεμος. Γιατί? Θέλω να πω τα πράγματα όπως τα νιώθω. Όπως τα νιώθω, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι ψύχρεμος. Ναι. Από το πρωί και από χθες. Όπως τα νιώθεις, άκουσε με Κώστα. Όπως τα νιώθεις να τα πεις. Αν τα νιώθω. Ακόμα κι αν. Αν τα πω όπως τα νιώθω. Όχι, θα πάρει την μπάλα. Χωρίς μπινελίκη. Ναι, χωρίς μπινελίκη, αλλά τέλος πάντων. Να μας πάρει. Λοιπόν, ακούω λοιπόν από χθες το βράδυ ναι. Και από το πρωί σήμερα μάλιστα. Μία έτσι τάση να αποδομηθούν όλοι οι παίκτες. Οι παίκτες που κάναν τα ίδια λάθη, οι ίδιοι παίκτες και με τον προηγούμενο προπονητή. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν φταίει ο τωρινός προπονητής. Φταίνει οι παίκτες. Και τότε λοιπόν, δεν κύριε Χρήσανθε, και τότε δεν ο center back σου που έκανε το λάθος, ναι. Θυμάσαι σε ποιο σημείο του γηπέδου βρισκόταν σε νορμάλ επίθεση, όχι σε αντιπίθεση ή οτιδήποτε άλλο, σε νορμάλ. Βρισκόταν λοιπόν κάτω από το κέντρο, πίσω του ήταν ο Σιώπης και ο Βέλεθ δεν υπήρχε στη φάση. Ναι. Δεν υπήρχε Βέλεθ, καθίστε να δείτε λοιπόν το replay και να δείτε που είναι ο Βέλεθ. Εάν αυτό δεν είναι κακή τακτική, εάν αυτό δεν είναι κακή οδηγία από τον προπονητή, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Κακή οδηγία από τον προπονητή. Βεβαίως, ο προπονητής δεν οφείλει να κατευθύνει τους παίκτες που πρέπει να βρίσκονται. Δεν πρέπει να ξέρουν από πριν που πρέπει να βρίσκονται. Λοιπόν, σε μια φάση απολύτως φυσιολογική, δηλαδή σε ένα κατέβασμα φυσιολογικό του Άρη, ο center back σου ήταν κάτω από το κέντρο.
το half σου ήταν πάνω από το κέντρο και ο δεύτερος center back σου δεν υπήρχε πουθενά στη φάση. Δεν υπήρχε, δεν υπάρχει στο τηλεοπτικό πεδίο ο Βέλεθ. Συγγνώμη. Τώρα είναι δυνατόν να λέμε για τον προπονητή στο λάθος γύρισμα του Βελιζήσι. Ναι, είναι δυνατόν γιατί όπως είπες και εσύ το πρωί στην εκπομπή σου, την πρωινή, τα λάθη γίνονται όταν ένας παίκτης δεν παίζει. Και όταν ένας παίκτης λοιπόν δεν παίζει, μία παίζει, μία δεν παίζει. Μία αλλάζει στα δύο center back σου, λες και το παίζει. Το πρωί λοιπόν, αφού με άκουσες Κώστα μου, λοιπόν, άκουσε με λίγο. Ναι, τι είπα, το πρωί. Τι είπα. Ότι κάνουν λάθη οι παίκτες. Όχι. Τα ίδια λάθη λοιπόν κάνουν και όχι, τον δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό, λοιπόν, Κώστα μου. Μισό, μισό, περίμενε. 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 Θεωρώ λοιπόν ότι οι δημοσιογράφοι Περίμενε! Δεν είπα μόνο αυτό το πρωί. Τι είπες το πρωί? Ότι έκανε λάθος ο Παντελίδης που έβαλε το Μαυράι στο προηγούμενο και το Δελιζή σε αυτό. Το είπα ή δεν το είπα? Έτσι το είπες, ναι. Έτσι το είπες. Άρα, αυτό είναι το ένα λάθος. Άρα, είπα για το λάθος κατά την άποψή μου του προπονητή και δεν αποδόμησα μόνο τους παίκτες. Γιατί εγώ ούτε τον Ερέρα παντρεύτηκα, ούτε τον Παντελίδη. Να σου πω κάτι, ο Άρης με διαφέρει. Πήγαμε σε μία λογική, μάλλον τη βάλατε εσείς οι δημοσιογράφοι τη λογική, ναι. Να μπαίνει σύγκριση μεταξύ Ερέρα και οποιοδήποτε άλλο δημοσιογράφο. Όχι. Λοιπόν, η σύγκριση, εγώ μόλις έφυγε ο Ερέρα σταμάτησα. Η σύγκριση, κύριε Χρυσαθέ, έφυγε δεν ο Ερέρα. Είναι ανάμεσα στα ονόματα. Δεν με απασχολεί είναι ο Ερέρα. Ανάμεσα, όχι, όχι, είναι ανάμεσα στην οτροπία. Δεν είναι ανάμεσα στα ονόματα, είναι ανάμεσα στην οτροπία. Δηλαδή. Η αλλαγή αυτή που γίνεται. Δηλαδή. Εντάξει. Δηλαδή. Είναι θέμα νοοτροπίας. Δεν ναι. Έχει σωστή νοοτροπία ο σύλλογος. Δεν μπορείς να αλλάζεις, να κάνεις αλλαγές έτσι επειδή σου κατέβηκε ή επειδή θέλησαν οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτον δεν θέλαμε να φύγει ο Ερέρα. Έπεισαν τον κόσμο, ναι. Λοιπόν, ότι ο προηγούμενος προπονητής, για να μην πω το όνομά του, ναι. Έτσι, ο προηγούμενος ναι. Που μπορεί να ήταν οποιοδήποτε, ναι. Θα μπορούσε να ήταν και Έλληνα στη θέση του, αν αυτά που έκανε. Όχι. Τα έκανε σωστά όπως τα έκανε όχι, ο προηγούμενος. Όχι, λάθος κάνεις. Εμείς τουλάχιστον δεν γράψαμε ποτέ τίποτα τέτοιο. Και μέχρι να φύγει ο Ερέρα το βράδυ της Κυριακής μετά τον Χρήσατε, Ολυμπιακό, δεν γράψαμε λέξη για τον θα Ερέρα. Θα με αναγκάσεις να σου πω να, ότι ήμασταν την τρίτη αγωνιστική ναι, ναι. Με τα Γιάννενα. Ναι, ναι. Τέταρτη. Τέταρτη λοιπόν με τα Γιάννενα. Ναι, ναι. Και εσύ συγκεκριμένα και εγώ συγκεκριμένα ναι. Είχαμε συνομιλήσει στο τηλέφωνο και ο κύριος Παπαδόπουλος ήταν δίπλα. Που είπες ότι είναι περίλικας και δεν κάνει για τον Άρη. Τον παίρνει ο ύπνος στον πάγκο. Στο χαβαλέτο. Παίρνει ο ύπνος στον πάγκο, δεν είπα ποτέ. Ότι εκείνη τη μέρα είπα για το υπερήλικας. Γιατί είναι 63. Που καταλογίσαμε εκείνη. Δεν πήρα όμως γι' αυτό το λόγο. Δεν πήρα γι' αυτό το λόγο. Δεν πήρα γι' αυτό το λόγο. Είναι αλλά το πας εκεί. Μόνο εκεί το πήρα να πω. Όχι, με οδήγησε κουβέντα εκεί πέρα. Εντάξει, πάμε, γιατί μας ενδιαφέρει και τους δύο Άρη. Ωραία, να τελειώνω λοιπόν. Πήρα να σου πω ότι όλοι θα υποστούν την κριτική, φυσικά. Ακόμη και ο νέος προπονητής, εκατότητα. Αν και δεν είναι δόκιμο να τον αλλάζεις τον προπονητή σου, αυτόν που έχεις ήδη αλλάξει, έτσι. Μα μην επαναλάβω αυτό που σου είπα το πρωί. Εγώ έχω δει τέσσερις αγωνιστές. Κύριε Παπαδόπουλε, πόσα παιχνίδια παίξαμε, 14? 14, ναι. Συν 2 του κυπέλου, 16? Ναι. 16 διαφορετικές ενδεκάδες. Ψάχνουμε λοιπόν γιατί κάνουν λάθη οι παίκτες. Με επίκεντρο την άμυνα. Σωστό με επίκεντρο την άμυνα, ακόμη χειρότερα. Σωστό και ψάχνουν να δούμε γιατί κάνουν πεθαριώδη λάθη. Επειδή καθόμουν και το κοιτούσα σήμερα, από το μάτς με τον Πανιόνιο και μετά, στα λόγια μου έρχεσαι. Υπάρχουν από μία μέχρι τρεις αλλαγές πάντα στην τετράδα της άμυνας. Τι είπα σήμερα στην ακριβώς εκπομπή, αυτό, λοιπόν. Ότι δεν λοιπόν. Γίνεται επειδή φωνάζει ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι, είπα Κώστα μου αν μ' άκουγες από την αρχή, να αλλάζεις ξανά το Μαυράι με το Μενέντεθ και να βάζεις το Δελιζής με το Βαλεριάνο. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα. Πες μου λοιπόν. Άλλαξε, κάτσε, περίμενε, τώρα τα θυμήθηκα. Όπως ακριβώς και το Τζανακάκι με τον Κωνσταντινίδη. Άρα δεν αποδομήσαμε τους παίκτες. Ασκήσαμε κριτική και στις επιλογές του προπονητή. Μία εβδομάδα πριν από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ακούγαμε, μάλλον διαβάζαμε, όσοι διαβάζουμε τα site του Άρη, ότι ο Μαυράι είναι πολύ ανεβασμένος. Δεν το διάβασε το λαμπαουτάκι. Δεν γράφτηκε λοιπόν, σε εμάς. Λοιπόν, σε εμάς δεν γράφτηκε. Ο είναι σε εμάς αυτό. Έξω Δελιζήσι, σε εμάς αυτό δεν γράφτηκε. Σε εμάς δεν γράφτηκε κουβέντα για το Μαυράι. Σε εμάς αυτό δεν γράφτηκε. Δεν υπόθηκε τίποτα. Και δεν γράφτηκε ενώ και εμείς το ακούσαμε ότι είναι ανεβασμένος. Γιατί ξέρουμε τι γίνεται στον Άρη. Okay. Δεν γράφτηκε λοιπόν, σε εμάς. Εντάξει, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ο φίλος ο Γιώργος λέει. Ναι. Καλά κάνει ο Κώστας, μένα μου αρέσει ο Κώστας. Ωραίος είναι. Γιατί προσέχει, ακούει τις εκπομπές, διαβάζει και πρόσεξε. Διαβάζει, ακούει και κρίνει. Και θέλει να κάνει κουβέντα. Αλλά ναι. Έχει ένα άδικο. Δεν αποδομήσαμε τους παίκτες. Γιατί τώρα μου θύμισε αυτά που είπα και τον προπονητή.
Για τις αλλαγές που τις έκανε στο 80 με τον Μπαζιέν. Ναι. Άλλο εκείνο, ρε. Όπως λέω και τον Παντελίδη. Ναι. Εγώ ξεκίνησα εκπομπή και είπα: δεν γίνεται επειδή ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι φωνάζουν να αλλάζει τους παίκτες. Εγώ δεν νομίζω ότι το έκανε τόσο γι' αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί το έκανε, εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Το έκανε γιατί δεν έμεινε ικανοποιημένο από την παρουσία κάποιων παιχτών. Ωραία, άρα τώρα θα αλλάξει το σιώπη. Εντάξει, ναι, αλλά να σου πω κάτι και να συνεχίσετε. Θα αλλάξει το σιώπη, δεν θέλει ζήσει. Αφού έκανε τα λάθη. Τι όχι. Βγάλετε το Βαρούχα να μας πει γιατί δεν έδειξε το σπρόξιμο στον Τικινή στην τελευταία φάση. Αυτό έστειλε την ίδια, το ίδιο το έστειλε και σε μένα. Ναι, ναι, ναι. Τι. Και ο Χρήστος να το λέει μπροστά στον Ασλίδη είναι μοντέλο. Μάλιστα, όχι. Ο Βαρούχας και ο Κάκος είπαν ότι είναι κόκκινη. Εγώ λέω ότι δεν είναι κόκκινη. Και επίσης λέω ότι αν είναι αυτός που θα παίξει τώρα 7,5 ώρα, δεν θα δίνουν ούτε πέναλτι. Γιατί δεν σφυρίζουν με βάση τους κανονισμούς στην Ελλάδα. Γιατί το χέρι στη μία περίπτωση δεν είναι πέναλτι, αλλά στο Τζανακάκι είναι πέναλτι. Στου Γιουνές είναι πέναλτι. Που στο Τζανακάκι. Άρα μην πάμε σε συγκρίσεις. Βγήκε και ο κανονισμός σου έφατε από την επόμενη μέρα δεν είναι πέναλτι, έτσι. Αλλά είναι πέναλτι, εντάξει. Ναι. Όπως ήταν πέναλτι. Καλά, δεν ήταν πέναλτι με την Τρίπολη. Λοιπόν, αυτά αύριο αυτά. Ξανά. Εδώ θα είσαι. Θα είμαστε. Και εγώ θα είμαι. Ναι. Θα είσαι λοιπόν λίγο μετά τις 5. Αν όλα πάνε καλά, με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ωραία. Που έχουν προγραμματίσει. Ο κύριος Παπαδομανολάκης είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος να μπει. Να κάνει pre-game. Να κάνει pre-game γιατί έχουμε post-game. Λεβαδιακό σπάου. Με μαρμίτα είναι. Εγώ έχω δώσει από την Παρασκευή ένα εξαιρετικό άσο 8 απόδοση. Τι άσο, πού, ποιος. Έχω πέσει την μέσα. Την ενδεκάδα την άκουσες. Έχω πέσει μέσα. Βρε, άκουσε με ποιος παίζει ο Λεβαδιακός. Ο Χιούς. Έχω πέσει μέσα για να τα γιατί πρέπει να τα λέμε, δεν τα λες εσύ που είσαι προξέσμα, τα λέω εγώ. Έχουμε πει άσο τον Μπαζιέν να βγήκε. Έχουμε πει χ την ΑΕΚ με τη Λάρισα βγήκε. Λοιπόν, και έχω και είχα δώσει και άσο το Λεβαδιακό. Και άσο τον Άρη. Παίξτε, όχι δεν είναι, για τον Άρη δεν πάει τίποτα. Μα είπες. Είχα πει. Όχι Σάι. Το έχω έτοιμο. Περίμενα. Ναι, το κουμέντα. Κλείσε, Βασίλη. Όχι, όχι, όχι. Τώρα το ντοκουμέντο. Το ντοκουμέντο περίμενε. Αφού υπάρχει παίκτη Λάτσιο, ρε Χρήστανθε, τι κάνουμε τώρα. Περίμενε, ρε το ντοκουμέντο. Μα υπάρχει παίκτη Λάτσιο. Ρε το ντοκουμέντο. Υπάρχει παίκτη Λάτσιο. Το στείλε το ντοκουμέντο. Θα σε κόψω και σένα. Το στείλε το ντοκουμέντο, δεν το βλέπω. Τα έχω εγώ τα δικά του, μην αγώνεσαι. Τα μαργαριτάρια τα δικά του. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν έχει κάνει ένα ηχητικό με λάθο δικό μου. Τρία έχουμε λοιπόν. Τρία ηχητικά. Να είστε καλά. Έχει ηχητικό τέτοιο δικό μου. Η Αναστασία μου τα κανόνισε. Λοιπόν. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και πάλι αύριο. Καντάκιας. Λοιπόν, καντάκιας. Με έκοψες, ε. Και εσύ δεν το κόβεις τον αέρα. Ο Ρότσα και ο... και ο Χισάη, ναι. Ποιος, ο Χισάη. Υπάρχει παίχτης Λάτσιο, Χρήστος. Λέγεται, ρε, ο τέτοιος. Έχεις αποσυντονίσει τελώς τώρα. Μπορείς να το γράψεις λίγο. Περίμενε. Να το γράψεις, μπορείς. Ε. Ποιο λεπτό είμαστε. Ελεύθερο. Είπε το Μιχάη Χισάη. Μισά, ναι, ο Μιχάη. Υπάρχει... Είπε το Μιχάη Χισάη. Υπάρχει το μυαλό του και μια λίρα. Υπάρχει... Είπε τον Μιχάη. Κάτσε μου, Χισάη. Λοιπόν. Δικαιολογείται βέβαια γιατί είχε γενέθλια. Λοιπόν. Και βγήκε με τρεις ξανθιές το βράδυ. Αύριο τα ηχητικά του Χρήστανου Τσαλτίδη. Να είστε καλά, τα λέμε λίγο μετά. Σύντομη παρουσία του Νίκου Παπαδόπουλου στην εκπομπή κτλ.